Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φιλετάκι και πέντε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλώς σας βρήκαμε. Τέλος πάντων, ό,τι και να. Κάτι μπορεί κάποιος να είναι. Να πέφτει για ύπνο τώρα. Ο Σταμ τώρα πέφτει για ύπνο. Εντάξει. Καλό Πάσχα, καλά Χριστούγεννα. Καλό να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά συνήθως λέμε 10 και 5, λέμε καλημέρα. Οπότε καλημέρα θα σας πούμε κι εμείς. Τι όχι. Όχι όλοι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς λέμε καλημέρα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, αφού έρθει κάποια στιγμή και ο Μάριος Ισλαμής, η βεντέτα του σταθμού, ο οποίος φυσικά πρέπει να έρχεται δεύτερος, για να μην τυχόν και κάνουμε μαζί ξεκίνημα εκπομπής. Τέλος πάντων, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έχουμε αρκετά πραγματάκια στην επικαιρότητα να συζητήσουμε. Έχουμε πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με τον Ηρακλή. Με τον Άρη χθες υπήρχε μια έντονη κινητικότητα εκεί κατά το απογευματάκι, γιατί πέρα από την συνηθισμένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών με την μεταγραφική, με τις μεταγραφές που προσπαθεί να κάνει ο Άρης, και προσθέθηκαν και χθες κάποια ονοματάκια, το απογευματάκι είχαμε την κινέζικη βόμβα με την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, με φανέλες με ονόματα Κινέζων πάνω, με εταιρείες οι οποίες είναι στο πλευρό πλέον του Καρυπίδη, και μιλάμε για εταιρείες που τα έχουν κάτι δισεκατομμύρια εκεί στην Κίνα. Το θέμα βέβαια δεν είναι αν τα έχουν στην Κίνα, είναι αν θα έρθουν και στην Ελλάδα και στον Άρη. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αισιοδοξία τελευταία ότι ο Άρης μπορεί και σε οικονομικό επίπεδο να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό και κάτι προς το καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ κινείται στους ρυθμούς των αγώνων, κυρίως με την Μπενφίκα. Βέβαια, ενδιάμεσα έχει ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, και από τη στιγμή που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα παίρνει. Γι' αυτό και εμείς θα σας δώσουμε 10 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. FM και ενώ και αποστολή στο 54526 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ΠΑΟΚ γράψτε. 10 λοιπόν εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Και την ίδια στιγμή ο Ηρακλής έκανε μια νίκη χθες φιλική, με ανατροπή μάλιστα, επί του Μακεδονικού με 2-1. Προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν, τη στιγμή που αύριο θα μάθουμε τελικά και ποιοι και πόσες μάλλον θα είναι οι ομάδες που θα ανέβουν από την δεύτερη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι το 3-1, δηλαδή τρεις να πέσουν, μια ομάδα να ανέβει. Ωστόσο, από τις πολλές αντιδράσεις που υπάρχουν, έχω την αίσθηση ότι θα πάει η ΕΠΟ σε μια. Είναι αίσθηση, όχι ρεπορτάζ. Ότι θα πάει η ΕΠΟ και σε μια προσθήκη με μπαράζ. Τώρα θα είναι μπαράζ του ενός από τη Super League με τον ένα, το δεύτερο από τη Football League. Θα είναι μπαράζ του ενός της Super League με τρεις από τη Football League, όπως λέγεται. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά πιστεύω ότι θα το αφήσουν έτσι ξερό το 3-1, αλλά θα πάνε και σε μια λογική να υπάρξει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον δεύτερο καλύτερο της Football League και την ομάδα από την Super League που θα τερματίσει τέταρτη από το τέλος. Και πάλι άδικο είναι για την Football League αυτό, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το να ανεβεί μόνο ο πρώτος και κανένας άλλος. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής, θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής και θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε και γραμμές, να ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι ο Γιαβορίδης, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων, ένα όνομα εγγύηση πραγματικά στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Υπάρχει και ειδική προσφορά πλησές σύντα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη μόνο με 120 ευρώ. Βρίσκεται το Γιαβορίδη στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31 και τηλεφωνάκι 2315 53 93 10. Μαζί μας. Έχω design, αγόρι μου, δανεικά θέλω. Άιντε Αριανάρα. Και κομμάτι του Σινικού Τείχους. Αυτά που άκουσα, ψε παιδιά, θα ακούσετε τώρα τους χορηγούς. Αυτά που άκουσα χθες στην 1:20 τα μεσάνυχτα από Αριανό δεν λέγονται. Θα σκάσουν οι παοκτσίδες, όχι από τη ζήλια. Βασικά, τέλος ο ΠΑΟΚ. Μίστερ Γκολ, δώσε, ό,τι θες. Μπράβο, ρε Χρυσανδάκο μου. Ψυχή μου. Ψυχή μου, δεν υπάρχει. Άιντε, θέλω και δανεικά, ε.
Θέλω ένα 10.000 ευρώ να κινηθώ. Παιδιά, άκουσα. Καταρχήν πάρε 10 λεπτά δανεικά να έρθει κανονικά στην ώρα σου, τη νέα σεζόν. Τι να σε κάνω, έχεις άλλες δύο εβδομάδες που μπορείς να καθυστερείς. Προσαρμογή αυτό είναι. Τι προσαρμογή. Γιατί λένε, ήρθε ο Γκολάσο στον Άρη με την κοπέλα του, την πανέμορφη αυτή, την Ξανθά. Την Ξανθιά, είναι η γυναίκα του. Η γυναίκα του, ναι, συγγνώμη, έχουν και παιδί, νομίζω, ναι. Τι δίνουμε για ΠΑΟΚ. 10 εισιτήρια. 10 για Μπενφίκα. Ένα θέλω εγώ. Αστέρα Τρίπολης. Για Αστέρα. Ωραία, οκ, δεν θέλω κανένα. Οκ. Σε λάθο, δεν θέλω. Τι να φωνάζω, ρε φίλε. Αστέρα μου, ανάσα μου. Πριν μπει Mr. Gold ο Χρύσανθος, ο Ηρακλής μοιράζει πίκρα. 1-2 μέσα στην Ευκαρπία χθες. Συνέχισε. Θα το λέω κάθε συνέχεια. Όταν ποτανικά ο Ηρακλής, αλλά μοιράζει πίκρα. Μοιράζει πόνο. Τέλος. Μοίρασε πίκρα σε ένα ολόκληρο συγκρότημα χθες. Ορίστε. Ντουράν, Ντουράν. Μηδιακό. Ο Ηρακλής. Εν μεταξύ, γράφω τον blog στο. Γράφω τον blog στο SDNA χθες, Ασλαμή. Και δίκην υπερβολής. Γράφω, ας πούμε, για τα κρατικά γήπεδα τα οποία κάνουν συναυλίες του Ρουβά και, τον, και γράφω τον Iron Maiden και το Maiden το γράφω με έψιλον. Και ενώ... Κάτσε, ποιο? Έψιλον, το τελευταίο είναι σωστό? Το πρώτο. Την πρώτη συλλαβή, το Maiden, ας πούμε. Είναι AI. Ναι, ναι, ρε παιδί, το ξέρω μέχρι και εγώ αυτό, αλλά το γράφω λάθος. Μπερδεύτηκες, ναι. Κάθε στο βγάζει διορθωτής τώρα, δεν είναι αυτόματα αυτά, τη τεχνολογία δεν είναι, όχι. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Α, γιατί σε ψήνεις τον εαυτό. Λοιπόν, το γράφω έτσι, ναι, και τα λοιπά, ναι. Έχει από κάτω 200 σχόλια, ναι. Και οι παοξίδες, ενώ γράφω μέσα για κρατικά γήπεδα, για χρέη που τους χαρίστηκαν, για το ένα για το άλλο, εστιάζουν στο Maiden. Με ξεφωνίζουν ότι είμαι ταγαρόβλαχος από το ίδιο και τα λοιπά και δεν ξέρω να γράψω το Maiden. Αυτά πουλάνε ρε εσύ. Όλα τα άλλα, τι, αυτό εκεί πουλάει, αυτό είναι, ναι. Μπορείς να το κάνεις και επίτηδες. Ένας φίλος μου το έστειλε και το διόρθωσα, έγραψα μετά Maiden. Μα εσύ δεν κατάλαβες ότι εσύ δεν βγαίνει σαν προφορά. Πώς γράψεις με E, στα αγγλικά με E δηλαδή, με E. Βγαίνει προφορά. Δεν γίνεται. Πώς το γράψεις έτσι, πραγματικά. Σε αυτό πώς έκανες λάθος. Δεν βγαίνει προφορά. Σαν να λέω εγώ Σωτήρης, το τι με E. Είναι το μόνο λογικό λάθος που μπορείς να κάνεις. Επειδή λέγεται Maiden. Εμέι. Το γράφεις. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Τόμας. Πάντως, παιδιά, να ξέρετε. Πάντως, αν μου πείτε ποιος αποτελεί τους Iron Maiden, δεν ξέρω. Ναι. Και το λέω κιόλας, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν ξέρουν και λένε, καλά ρε τους Iron Maiden, ναι, δεν ξέρω. Επειδή το live είχε γίνει λίγο πριν φύγει ο Χρύσανθος και εγώ, γιατί σχεδόν μαζί φύγαμε με τον Χρύσανθο στις διακοπές, χθες έμαθα λεπτομέρειες, απίστευτη ήταν, λέει, στη Μαλακάσα στην Αθήνα, έγινε χαμός, απίστευτη. Ο Ντίκινσον, λέει, σαν κατσίκι χοροπηδούσε, είναι για να παίζει, λέει, 90 λεπτά στον Ολυμπιακό. Ο Ντίκινσον. Ο τραγουδιστής, ο Μπρους Ντίκινσον, χαμός, και θα πάνε και παιδιά και άλλες εκδρομές στην περιοδία στην Ευρώπη, εδώ από την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα τους ακολουθήσουν. Και φανταστική η Βόλμπη τη Δανή, για τους οποίους εγώ ούρλιαζα. Αν θυμάστε το πρωί εκείνο με τον Χρύσανθο, βγάλαμε από πούλμαν μέσα που κατέβαινε στη Μαλακάσα. Βέβαια. Με τον Σίφ το Wizard. Έτσι, το Παοξή, Σίφη καλημέρα. Που οργανώνει τώρα και άλλες εκδρομές το παιδί, Γερονάνο Σίφης. Και έγινε χαμός και με τους Volbeat, τους Δανούς. Απίστευτο. Volbeat. Μάλιστα. Ναι. Άμα και η Volbeat. Μας ξεπαρθενιάζει σε μεσικά ο Παύλος, φίλος του ΠΑΟΚ, έτσι. Δίνουμε 10 εισιτήρια, είπαμε, για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Σάββατο, στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, ο ήλιος καίει για όλους εμάς τους λεβέντες. Δύο ζευγάρια γυαλιά. Για γυναίκες δεν είναι τα γυαλιά λίγο. Και για γυναίκες, ό,τι να. Βέβαια. Και δεν υπάρχει χαμένος. Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή από τα Opticon Express. Δύο ζευγάρια γυαλιά λίγο Opticon Express και οι χαμένοι και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει εισιτήριο ΠΑΟΚ, παίρνει δωρεπιταγή για τα Opticon Express 50 ευρώ. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει ΠΑΟΚ ή γυαλιά ή και τα δύο. Και το αποστέλει στο 54526. Είχαμε μείνει στην πίτσα, Mr. Gold. 62-85-86. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον delivery και στο κέντρο της πόλης, πέρα από την Άνω Πόλη και δυτικά. Βρίσκεται Μεσολογγίου 2, λίγο μετά το γήπεδο του ΒΑΟ δηλαδή. Και μπορείτε να καλέσετε για να απολαύσετε τις κορυφαίες πίτσες και σε καταπληκτικές τιμές. Τώρα τα μία τριπλέτα, τρεις δηλαδή τετράγωνες των 105 εκατοστών, κάνουν 16 ευρώ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι με 5 ευρώ και κάτι μπορεί να τρώει μια ολόκληρη οικογένεια. Έτσι. Ο Mr. Gold συνεχίζει από εκεί που έμεινε στο παγκόσμιο κύπελο. Που ήταν τρομακτικά οργανωμένος με δουλειά να πέφτει ξύλο. Και το λέω αυτό επειδή μίλησα με ακροατή από τη γειτονιά εκείνη. Χωρίς υπερβολή, σοβαρά. Πολύ ωραία. Αυτά.
ως εισαγωγή, είπα για ΠΑΟΚ, είπα για Άρη, είπα για Ηρακλή. Ωραία. Τώρα που ήρθε ο Μάριος θα πει για τα υπόλοιπα. Για Άρη. Λοιπόν, καταρχάς για Ηρακλή, αν θέλει να βγει στο τηλέφωνο ο Δανίλο Παπαδόπουλος. Ο Δανίλ. Δανίλο, στάλεγα εγώ. Στάλεγα εγώ. Πού πάει ο γιος σου στον Ολυμπιακό 19 ετών. Το μέλλον μπροστά του ήταν λαμπρό. Πού πάει. Και είχα γράψει και υπέροχο άρθρο για όλη την οικογένεια. Η ταλαντούχα οικογένεια Παπαδόπουλου. Θα το θυμάσαι. Και σας σύγκρινα με την οικογένεια Λάμπαρτ. Αλλά στο είπα, κράτησε τον ακόμη ένα χρόνο στον Ηρακλή. Όχι στον Ολυμπιακό τώρα. Πάρτα τώρα. Γύρισε στον Ηρακλή. Γιάννη, καλώς ήρθες. Σκόραρε χθες ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Πάρτα τώρα. Αλλά δεν βγαίνεις έτσι να πας στον Ολυμπιακό, Ελληνάκι, στα 19 σου. Εκτός κι αν σε λένε στο όνομα Γιώργο και στο επίθετο Σωτήρη Δασκαλάκη. Μπανιώτη. Για να πας, λέω, στα 19 σου στον Ολυμπιακό με αυτοπεποίθηση και να πεις παίζω ενδεκάδα Έλληνας, πρέπει να σε λένε στο όνομα Γιώργο και στο επίθετο Κωνσταντίνο. Ολυμπιακός, Έλληνας, Γιώργος Ανατολάκη. Όχι. Στολτίδη. Από Δέλτα Ιεροκλής. Ξενίδης. Από Δέλτα Δελικάρη. Έτσι. Δεν πας έτσι, ρε Δανίλο. Ο Γιαννάκης βιάστηκε να φύγει τον Ηρακλή. Κάνει εκείνη τη μαγική χρονιά. Αλλά τώρα που τελειώνει η καριέρα του, το θυμήθηκε. Τι να το κάνω. Χαίρομαι που γύρισε στον Ηρακλή. Εντάξει, σκόραρε χθες. Σκόραρε ο Χρήστος Ρόβας. Χρήστος δεν είναι ο Ρόβας, το βάζει το παιδί. Τη άλλη ομάδα Θεσσαλονίκη, ποιο ήταν. Εντάξει, του Μακεδονικού, ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν τα γκολ. Δεν έχει μπροστά σου Μακεδονικό. Ημίχρονο 1-0. 1-2 τελικό. Δείχνει και τον δρόμο που θα ακολουθεί φέτος ο Ηρακλής. Θα χάνει το ημίχρονο, θα νικάει στο τελικό. Ωραία, απλά να μα πείτε να το παίζουμε. Έτσι. Οκ, τώρα. Για την ΑΕΚ. Τραγική. Εντάξει, τραγική. Πρώτο 20 λεπτό σκέφτηκα να φύγω, ειλικρινά. Σύγκρινα το χθεσινό το ματς με το προθεσινό του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Και μην πει κανείς τώρα εκείνη και η Μπενφίκα. Είναι και οι δύο ομάδες πολύ καλύτερες. Η Μπενφίκα κλάσης ανώτερη και ο ΠΑΟΚ. Το 20 λεπτό όμως χθες το πρώτο, λέω πώς την πάτησα. Το 20 λεπτό το τελευταίο. Ναι. Μετά το 70. Ναι. Μπορείς να μου πεις γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ περπατούσαν. Γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ που 5 φορές βγήκαν στην κόντρα επίθεση 3 με 1, ναι, κουτουλούσαν μεταξύ τους, ναι, πατούσαν την μπάλα και πέφτανε. Ο Κλωναρίδης, δεν μπορούσαν να τρέξουν, ναι. Δεν μπορούσαν να κάνουν 5 βήματα. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι δύο. Ναι. Και τους υμνούν όλοι και τα λοιπά. Αν παίξει αύριο, εντάξει, αν το Σάββατο έπαιζε πάω ΚΑΕΚ, ναι, 5-0 θα λήγε. Και εγώ το πιστεύω. Πιστεύω χθες αν ήταν το μάτς. Από την άλλη βέβαια είναι και λίγο. Εντάξει, τώρα θα πει κάποιο, το λέει ο Αριανός, το ότι ο ΠΑΟΚ τρέχει έτσι τώρα. Δεν είναι τόσο καλό. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι, αλλά έπρεπε να φορμα... έπρεπε. Καλά, φυσικά, ναι, για να μιλάς ένα μεγάλο στόχο. Ναι. Εκεί, γιατί, ναι, η ΑΕΚ δεν κυνηγάει. Ναι. Εντάξει, ναι, βέβαια, ναι, 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 ναι. Η ΑΕΚ δεν κυνηγάει. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χρήστος, τελευταίο 20 λεπτό η Βίντι έμοιασε να είναι πραγματικά η Μπαρτσελώνα. Πραγματικά. Ναι, ναι, ήταν μια ομάδα της σειράς. Ναι. Δηλαδή ο Άρης την κερδίζει άνετα. Ναι. Τη Βίντι. Ναι. Την κερδίζει. Αυτό πήγα να πω τώρα. Χρήσατε, δεν μου αρέσει να τα λέμε έτσι αυτά, δεν είναι ποδοσφαιρικά. Καλά, πολύ. Κάνουμε υπερβολή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι Βίντι ΠΑΟΚ χθες θα ήταν 0-3 στο ημίχρονο. Δεν μου αρέσει αυτό να το λέω. Το ποδόσφαιρο δεν διαβάζεται έτσι, αλλά έχω την αίσθηση ότι Βίντι ΠΑΟΚ χθες θα ήταν στο ημίχρονο 0-3. Κάνει απίστευτη βλακεία ο Μπακασέτας. Ρε αγόρι μου. Έχει αποβάλει ο διαιτητής. Αποβολή δώρο, δεν είναι κόκκινη. Είναι, είναι. Κόκκινη δεν είναι. Είναι. Αυτό είναι ο με το γράμμα του νόμου είναι. Αυτό είναι ο κανόνας. Χρυσαφέ. Και, κίτρινη. Και να σου κάτι, και το κόκκινη, λέει και στο, όχι, και πολύ. Το λέει και στο τέλος ο τέτοιος. Το λέει και στο τέλος ο τέταρτος, τον προπονητή της Βίντι. Ναι. Του το λέει. Πολύ με το γράμμα είδες, του λέει. Πολύ, δεν είναι, δεν, όπως έδωσε στον έναν, ναι, έδωσα και στον άλλον. Του Μπακασέτα καρά είναι όμως. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Πιο πολύ χρήσανθε κόκκινη, ξέρεις ποια είναι. Στο 31ο λεπτό που κάνει ο Λοίκ Νεγκό στον Μάνταλο από πίσω. Μπράβο. Και εκείνο κόκκινη. Εκείνο καρακόκκινη. Το θα πιο... την έδινα, δεν είχε δώσει την άλλη. Η άλλη όμως στον Χούστη στο 22 μπροστά... δεν είναι κόκκινη. Μην βρίζεις, μην βρίζεις. Χούστη λέγεται ο παίκτης. Χούστη λέγεται ο παίκτης, δεν βρίζω. Με χού. Άκουσα άλλο πράγμα. Καθόλου δεν έβρισε. Συγγνώμη, μπερδέθηκα. Εντάξει, μπερδέθηκα, ρε φίλε, συγγνώμη. Λοιπόν... Αν ακούει ο Τάσος Κολίτζας, να βγει λίγο στον αέρα, τον θέλω. Ο δημοσιογράφος, τον θέλω τώρα. Γιατί? 23-10-287-888. Σωτήρι, αν πάρει και πει ο Τάσος ο Κολίτζας, βγάλω τον σωτήρι. Κοιμάται ο Τάσος τώρα, φίλε. Τον θέλω. Γύρι, βράδυ γύρισε εξαιρετικά. Έχει και τρία παιδιά, τέσσερα, πώς έχει το παιδί. Δεν ξέρω, θα τα χαίρετε. Εξαιρετικός. Ρε Κολίτζα. Εξαιρετικός. Κολίτζα, σε σέβομαι. Ωραίος, πολύ καλός. Τάσο, συγγνώμη.
Ρε κολίτσα. Εντάξει. Ρε ασλαμί. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Τι θες. Ωραία. Τι θες. Ρετάσω. Ναι. Τι δεν σ' άρεσε την μετάδοση. Σε θυμάμαι στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Είσαι ο κριτής των μεταδόσεων. Κάθε ναι. φορά ξεφωνίζεις τους πάντες εκτός από ένα φίλο σου. Ναι. Τον Πρίντεζη. Τον Ισίδωρο. Αδερφός. Ο οποίος πήρε μεταγραφή, πήγε νομίζω στο. Πήγε στο είναι θα περιγράφει, πήγε, άλλαξε κανάλι, δεν άλλαξε, νομίζω. Πριν από 12 χρόνια. Βρε τώρα, φέτος καλοκαίρι, τώρα κάπου πήγε νομίζω. Όχι, νομίζω. Κάπου είδαμε στο καλοκαίρι στις διακοπές μου. Στην Νόβα ότι έμεινε. Α, λέω το παιδί, εντάξει, οκ. Okay, okay. Βαθιά υπόκριση. Ο άνθρωπος που κάνει φιλικό του Πλατανιά με τη Σπάρτη να μοιάζει με ότι το διακύβευμα είναι η Αγία Σοφιά, ας πούμε. Χωρίς υπερβολή. Βαθιά υπόκληση, Σίδωρο Πρίντεζη. Βαθιά υπόκληση. Κορυφαίος. Ρε Κολίτζα, δεν είπαμε να γίνεις και Αλέξης Σπυρόπουλος. Όχι. Ένας είναι ο Σπυρόπουλος. Μπαέβιτς. Εντάξει. Ιβάν Γνατιέβιτς Σαββίδης. Δεν λέμε. Εντάξει, οκ. Okay. Mm. Αλλά Γάλλο ποδοσφαιριστή τον λες επί 93 λεπτά στο πήρα. Όχι στο δώσα. Στο πήρα Γάλλο ποδοσφαιριστή, η κόρη του Σωτήρη, να είναι καλά, να είναι γερό το κοριτσάκι. Σωτηγή. Του Σωτηγή. Η κόρη του Σωτήρη σήμερα, αν δείξω το όνομα και πω Αναστασία Σωτήρη, έτσι. Αναστασία, αυτός είναι Γάλλος. Διάβασ' τον λιγάκι, θα πει. Θα σε πει Αναστασία. Θα πει στο πήρα. Γιατί ρε φίλε. Τον Γάλλο τον Φορ, τον Στοπυρά, δεν το θυμάσαι. Όχι ρε φίλε, δεν το θυμάστε. Στο πόσο πήρα. Χρονών είσαι ρε Τάσο. Και εγώ Στοπυρά θα τον έλεγα. Στοπυρά. Στοπυρά και τον Γάλλο. Δηλαδή τον Λεβέκ. Υπήρξε περίπτωση εγώ όταν είδες τον ΠΑΟΚ να πω ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γάλλο αμυντικό Λεβέκ. Δεν μην τρελαθούμε τώρα. Είμαστε, υποτίθεται είμαστε μια γενιά. Και τώρα βλέπω, αυτό με τρελαίνει. Εγώ είμαι παλιός. Με τα Google, με τα Moogle, σου παρέχει η τεχνολογία τα πάντα. Θα πω ήρθε ο Λέβεκ στον ΠΑΟΚ. Ήρθε στον Ολυμπιακό ο Αμπίνταλ. Ήρθε ο Γάλλος αμυντικός, πρώην Μπαρτσελώνα, Αμπίνταλ. Το ακούω, ξεκινάει. Εντάξει, είχα διαβάσει κάτι για αυτούς. Λέω στο πειρά ο Γάλλος, ο Μαύρος. Στο πειρά. Στο πήρα, λέω, θέλετε παίζει κι άλλος. Θα έχουν κανέναν Ούγκρο. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Το στο πειρά δεν το θυμάσαι τον Γάλλο, τον επιθετικό. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Εδώ είμαστε, με Σωτήρη Δασκαλάκη και σήμερα να κάνει τα μαγικά του στα αντέξει και την κονσόλα του λίμπερο της καρδιάς σου. Από το Σωτήρη ζήτησα, δεν ξέρω αν το βρήκε, Σωτήρη, το βρήκε. Ας μπει το κομμάτι, γιατί ετοιμάζονται στον Άρη όχι απλά μεγάλα πράγματα. Από ό,τι άκουσα, εψέ από Αριανό, γύρω στη 1 παρά 20, ετοιμάζονται κινέζικα πράγματα. Σωτήρη, βάλε το κομμάτι να παίξει και άστο να παίζει. Από εδώ και πέρα, όταν ο Άρης βγαίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα ακούγεται το China Girl από τον τεράστιο David Bowie. Όταν βγαίνει ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης, ακούγεται το ύμνος του Άρη, όπως ακούγεται πάντα. Άστα, άστα, άλλο έμαθα χθες. Σου λέω τι μου είπανε και πες μου, τον ξέρεις τον Αριανό. Το είπανε σένα, ε. Τον ξέρεις, μπορεί και να μιλάτε κιόλας. Καρυπίδη, άσε ρε, τα είπανε στο Μάριο. Εντάξει, ναι, για πες φίλε, τι σε είπανε. Αν μεταφέρω τη φράση που είπε ο Καρυπίδης, ναι. Για ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ, τι φράση είπε, μάλλον την ξέρεις κι εσύ. Να πω, την ξέρεις, τι είπε. Ο Καρυπίδης τα λέει και για 10 εκατομμύρια αυτά. Ούτε για κολόνια. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Α, το είπε αυτό. Για παραπάνω ποσότητα. Έτσι, μπράβο, ναι, με αυτά που έρχονται φέτος, στον Άρη. Φέτος, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι για τον Καρυπίδη. Βάλω σου λέω. Γιατί έχει μπει κανένα εκατομμύριο. Ωραία. Ναι. Θέλω να με ακούσουν με προσοχή οι Παοκτσίδες και οι Ηρακλειδείς. Κυρίως όμως οι Παοκτσίδες. Και μετά. Μην σηκώνεις τον πύχη, γιατί και μετά τα σχολιάσει ο Χρήστος. Δεν έχει γίνει κάτι για τον Άρη. Τι μου είπε Αριανός. Ο Άρης δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ ακόμα. Το ποσό που έρχεται από τους Κινέζους και αυτά που θέλουν να κάνουν. Θα έρθουν λεφτά από τους Κινέζους. Σε κανένα δυο χρόνια. Θα έρθουν λεφτά. Ναι, σε κανένα δυο χρόνια θα αναγκαστεί, μου λέει, ο άλλος να φύγει για το Ροστόφ. Καταρχήν, ποιος αγόρασε σε κάπου. Θα δώσω και στον Ηρακλή, λέει, κανένα 5-6 εκατομμύρια να έχει να κινείται, γιατί σέβομαι την ιστορία μου
και τον θέλω δυνατό τον Ηρακλή, αλλά οι άλλοι δεν θα υπάρχουν. Οι άλλοι στην πόλη. Εντάξει. Και ο άλλος θα φύγει για το Ροστόφ. Μουσική Σωτήρη. My Little China Girl. Θέλω να τα σχολιάσουνε. Μου τα είπε ψε το βράδυ ο Αριανός. Θα πω στο διάλειμμα ποιος, στον Σωτήρη και τον Χρύσανθο. Άνθρωπος που γενικά ό,τι μου έχει πει έχει βγει το 90%. Και για ΠΑΟ και για Ηρακλή, αλλά κυρίως για Άρη, έχει βγει το 90%. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον ξέρω περίπου 25 χρόνια, 28, στάνταρ, 25 σίγουρα, 25 σίγουρα, δεν σχολιάζω. Μου λέει δεν θα υπάρχουν οι άλλοι στην πόλη με αυτά που ετοιμάζουν οι Κινέζοι και με αυτά που θέλουν να κάνουν. Αυτό εγώ το μεταφέρω ακριβώς ό,τι μου είπε, αυτά τέλος, τα περιμένω σχόλια, όχι από το Χρύσανθο, εδώ θέλω να πάρουμε το feedback από εσάς. Ο εγώ Παοξής, λέω, εγώ λέω χαμηλά την μπάλα. Εγώ λέω φοβάσαι. Ότι δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ ακόμα από τους Κινέζους. Όταν και εφόσον δούμε ευρώ από τους Κινέζους, θα παίξουμε και τα China Girl και τα China Boy και τα China Town. Ωχ, μετά το ξέχασα. Εσύ είσαι γατόνι. Σωτήρι μετά, Thin Lizzy China Town. Και λέω ποιο άλλο ξέραμε Κινέζους εσύ. Thin Lizzy τεράστιο κομμάτι China Town. Για και την ώρα χαίρομαι που ο κύριος Καρυπίδης έχει την αυτοπεποίθηση και την πίστη ότι θα έρθουν πολλά χρήματα. Περιμένω ο Άρης λοιπόν να μην έχει οικονομικά προβλήματα και κανένα είδος ζήτημα, θέμα που να και έχει σχέση μπάσκετ με το οικονομικό. Και τον μπάσκετ. Καλά. Όπως θα τον ήθελε και τον Παπαδόπουλος. Ορίστε. Οι Αριανοί λοιπόν αυτοί που συναναστρέφεσαι, πριν από 6 μήνες μας λέγανε ότι έρχονται τα λεφτά από την Αμερική. Είναι αυτοί που σε διαβάζουν και σε ακούνε. Μην μιλάς έτσι υποτιμητικά. Ότι με διαβάζουν και με ακούνε τότε. Είναι. Να, τι ήταν αυτό να εστερνιστούν αυτό που διαβάζουν και ακούνε και να αντιληφθούν ότι τα λεφτά έρχονται μόνο ως λεφτά, όχι ως λόγια. Ναι. Και να μην ανεβάζουν πολύ τον πύχη, γιατί μπορεί να γυρίσει boomerang. Αν δηλαδή ο Κινέζος μου στείλει 1 εκατομμύριο, ναι, ενώ εγώ περιμένω 100 έτσι όπως τα λες εσύ, ναι, θα λένε όλοι 1 εκατομμύριο, φτωχό είναι, φτωχό Τσάινα. 250 με 300 για ξεκίνημα. Και εγκαταστάσεις λέει θέλουν να κάνουν απίστευτες. Ωραία. Άρα ο Άρης θα αποκλειστεί από την Ευρώπη, γιατί είστε έξυπνοι όλοι. Δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Δεν θα έχει καμία απολύτως. Γιατί θα αποκλειστεί, γιατί το financial fair play για μια ελληνική ομάδα 250 με 300 δεν μπορεί να δικαιολογηθούν. Θα πάνε μέσα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για εγκαταστάσεις. Θα πάνε μέσα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα πάνε μέσα για ό,τι αδίκημα μπορεί να υπάρχει. 250 με 300 τις μπούρδες αυτές. Για... Τρία μπορούν να στείλουν. Να είμαι οικονομικά άνετος φέτος. 3! Επειδή... Από τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι μπορεί η περιουσία του Λιου Τσινγκ Μπινγκ Τζον Τζον, να στείλει 3 εκατομμύρια! Συγγνώμη λίγο. Αν έρθει ένας φελός σήμερα στον Ηρακλή και πει του κάνω γήπεδο 200 εκατομμύρια. Ο Ηρακλής κινδυνεύει. Τι δεν καταλαβαίνω. Για εγκαταστάσεις ο άνθρωπος είπε. Σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το παιδί μου είπε. Σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λέει θέλουν να σαν κάνουν. Σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι του ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνω. Σταματήστε τον παπά. Το πιο εύκολο για μένα που είμαι Αριανός σήμερα ήταν αυτό. Αυτό που κάνεις. Έρχονται τα λεφτά! Μπράβο ρε Σωτήρη. Δεν έχω δει ούτε ευρώ. Αν δω ευρώ, ωραία, θα σκίσω τα μάτια μου έτσι. Για το fair play που και είπε, θα μιλάω λέω, άνθρωπος... κινέζικα. Ναι, για εγκαταστάσεις είπε. Θέλουν να κάνουν λέει βοηθητικό το οποίο θα το ζηλεύουν και Άγγλοι. Ωραία. Αυτό σου λέω. Όταν το κάνουν, θα ναι, τους αποθεώσω. Εντάξει, okay, αυτό σου λέω. Για την ώρα, ναι, χαμηλά την μπάλα. Ο, γιατί είπες κατευθείαν το γιατί φαϊνάς, τα κινέζικα προϊόντα είναι παντού, αλλά είναι και κινέζικα. Εγώ θέλω να δω τον Κινέζο. Ναι. Αυτός είναι όντως. Ναι. This. Ναι. Ο τύπος χθες που είχε τη φανέλα. Ναι. This. Η Royal, ναι, Royal Group, πώς, ναι, ναι, λέγεται αυτή. Ναι, ναι, ναι. This. Ναι. Έχουνε λεφτά. Ναι. Όχι έχουν λεφτά. Ποιος είναι ο κύριος, το κυρίως αντικείμενό τους. Τι, πού κινούνται αυτοί. Κάτι εστιατόρια, κάτι ξενοδοχεία, κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό στον αθλητικό τουρισμό λέγεται. Α, ναι. Την έχει βρει την άκρη ο Καρύπη. Είναι δεδομένο, φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και οι προσδοκίες είναι όντως, ναι, μεγάλες από τον deal. Ναι. Όμως, ναι, να, ναι, τα δω πρώτα. Ναι. Μην τότε τους τρελαίνεις. Ο Ντίμ σχεδόν. Έτσι και ο Τόμ. Ποιος. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες από τον Ντίμ, δεν είπες τώρα τι είπες. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες από τον Ντίμ από άλλους.
Από εμάς πατάμε στα πόδια μας γερά, δεν έχουμε τέτοιες προσδοκίες. Από ποιον είπες, είπα. Από τον deal. Α, από τον deal! Ναι, ρε, μίλα λίγο πιο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ρε. Δεν πατάω. Ναι. Δεν πατάω εγώ. Για μένα είπα. Από εμάς είπα, ρε φίλε, τι είπα. Από εσάς είπα, από εμάς είπα. Εδώ. Ακόμα πιο γερά είναι εδώ. Ναι. Ναι. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Μην χαλάσει ελπίδες του κόσμου του Άρη. Τις γκρεμίζεις. Πάει να πάρει μια χαρά. Δεν γκρεμίζω καμία ελπίδα. Ναι. Θέλω να πατάνε, να έχουν ρεαλισμό. Ναι, εφόσον. Σαν ακούω τώρα το Ματζιούκι. Εφόσον. Ποιο Ματζιούκι. Εσύ ακούω το Ματζιούκι τώρα. Εφόσον έρθουν τα χρήματα. Πολύ ωραία. Ναι. Καταρχήν ανακοινώθηκε τίποτα ότι θα είναι στον Άρη. Ό, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Πώ θα στείλουν στον Άρη τότε. Ναι. Τι. Και κάτι άλλο. Πώς θα στείλουν λεφτά. Ναι, είναι και το άλλο τώρα. Yeah. Ο Καρυπίδης τι θα είναι με αυτούς. Απλά συνέτερος. Σαν πρώτος. Συνέτερος. Εντάξει. Οκ. Okay. Εδώ μιλάμε τώρα για ποσά. Οι άλλοι τι συνέτερος. Ρε. Σαν να βάζεις εσύ 995 ευρώ και εγώ να βάζω 5. Ναι, αλλά για να μπεις στην αγορά της Ελλάδος εσύ, χρειάζεσαι εμένα. Μπορείς να μπεις μόνο σου. Γιατί δεν μπορεί να ξανά επενδυτή. Μπορεί. Ο Σαββίδης με τι ήρθε. Πώς. Ο Σαββίδης με σαν τι ήρθε. Πώς. Ο Σαββίδης είναι Έλληνας. Γιατί γέλασε έτσι, Ρο, γιατί είναι αυτό, γιατί έτσι. Έτσι δεν λέγανε. Ναι. Έτσι δεν λένε. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι. Ο Γιάννης και ο Γιώργος. Είσαι σχρός ειλικρινά. Εγώ είμαι σχρός, γιατί ρε φίλε. Ειλικρινά. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Σε έχω συγχαθεί ειλικρινά. Είμαι ρεαλιστής. Ο Γιάννης λέει ο Γιώργος. Σε έχω συγχαθεί ειλικρινά. Αχ, μήνυμα Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Για ανοίξει το πειρά, ρε Κολίτζα, και τον χαρακτηρίζει κάπως τον Τάσο τον Κολίτζα. Αγωνίστηκε. Πού είσαι εσύ, ρε Λέρα. Αύριο να είσαι εδώ. Παπαδόπουλα, εξήγησε στον Τσαλτίδη ότι δεν έχουμε μιλήσει εδώ και 10 μέρες. Έπαιξε και στο Πανιόνιο Τουλούζ, άσχετε. Δεν έχετε μιλήσει εδώ και 10 μέρες τη Δευτέρα, μη μαλωμένη. Ήταν εδώ πέρα. Μόνο εδώ που ήρθαν αυτό. Λοιπόν, σωστό. Ο Γιάννη το πειρά έχει αγωνιστεί και εναντίον του Πανιονίου. Okay. Στην πειρά ποιον έριξες. Ε, τι είπες. Ποιον έριξες την πειρά. Στο πειρά, βρε, λέω. Θες. Δηλαδή πραγματικά, με τρέλανες. Με τρέλανες, ρε, εσύ τέτοια. Άρα τώρα τι, εγώ με τους Κινέζους γίνομαι υπερδύναμη. Ναι. Τα αγοράζω όλα. Ναι. Ε? Με την έλευση του Κινέζου στον Άρη της καρδιάς μας, βλέπω μεγάλη ανάπτυξη στο εμπόριο με ταξοσχόλικα. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Κινούνται σε άλλο χώρο από ό,τι μου είπε. Εδώ, ό,τι και να κάνεις, φίλε, ό,τι και να κάνω, πάω, ό,τι και να κάνει ο Ασλαμάς, να ξέρεις ότι η μοίρα όλων μας αυτή είναι. Όσο και να το κοροϊδεύεις, όλους μας τα σκουλίκια θα μας φάνε. Οπότε, φίλε, ό,τι και να κάνεις, στο στόμα μου θα έρθεις. Σε περίμενε. Θα σε φάω. Έτσι, πού σε σκέφτηκα, ξέρεις, ρε φίλε. Καλά, πάνε στη Βουλγαρία, σε να σε κάψουνε. Εντάξει. Α, ο Σωτήρης του δώσε άλλη διάσταση. Δεν το ξέρεις, λέει αυτό, και δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο Σωτήρης. Το μυαλό μου δεν πήγε. Τον Ιταλό πάντως θα τον φάω. Θα μπει σκουλικαντέρα. Μπράβο. Πού σε σκέφτηκα, ξέρεις, ειλικρινά. Στο μνήμα της μάνας μου, ρε φίλε. Ειλικρινά σου μιλώ, θες χωρέστη. Ξέρεις κιόλας δεν είμαι καλά αυτές τις μήμες. Πριν φύγω από άδεια, εγώ κάνω χιούμορ με το μήνυμα της μάνας μου, ρε φίλε. Εσύ δεν είσαι πάνω σε κάνω να γελάσεις. Εσύ είσαι ανεκδίκητος. Και ναι, πάνω σε κάνω να γελάσεις. Ρε φίλε, όλοι εκεί θα πάμε. Ναι, το ξέρω. Το βλέπω. Και στη μάνα μου δίπλα τώρα έχει ανοίξει ένα. Ξέρεις τι σκέφτηκα να κάνω. Να μπω να κάνω μια φωτογράφηση. Ειλικρινά σου μιλώ. Αλλά λέω τώρα μην γίνει ρημαδιό τώρα, μας κυνηγήσουν κιόλας. Δεν ήταν αυτό. Περίμενε! Αμά! Όχι, δεν σκέφτηκες αυτό. Από ποιον? Σκέφτηκες ότι θα έρθει κάποιος από πάνω και μόλις σε δει θα αρχίσει να το κλείνει. Περίμενε! Ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν έκανες, σου ζητώ συγγνώμη, από ποιον έχεις χαιρετισμούς από αρχές του Ιούνιου, του Ιούνιου. Από τα κημητήρια. Από ιερέα, ψηλό γομάρι, άρρωστο αριανό, τον ξέρεις νομίζω μου λέει. Μου είπε και το όνομά του. Πώς τον λένε. Λέει εσύ ο Ασλαμάς, με τον Τζαλτίδη, σας ακούω. Πατήρ, πες τον Χρύσανθο εκεί να τα λέει καλά. Τα λέει καλά. Για τον Άρη φέτος, έτσι. Να δούμε τι θα γίνει, να μην κρύβουνε πια πράγματα. Να μην κρύβουνε. Έκανε μνημόσυνο στη μάνα μου, ρε. Ωραία. Διάβασα τα ονόματα, ξέρετε, νεκρό. Εγώ θα δώσω τους χαιρετισμούς μου στη Μάδητο, στη νέα Μάδητο. Φίλε, 1,90. Άρρωστος. Φίλος μου. Πάει στο γύρο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δίνω χαιρετίσματα στη νέα Μάδητο, αφού θυμίσω ότι έχετε 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Και λέω χίλια μπράβο στο Αριανάκι, τον DJ χθες, στο χωριό της Αναστασίας. Ο οποίος DJ ήταν με τυράντες, μου είπανε, δεν μου λένε το όνομά του.
το Αριανάκι αυτό το άρρωστο που πήγαν οι Παοξίδες και του ζητήσανε να παίξει το Μελαχρινάκι ναι. Και είπε το Μελαχρινάκι να το παίξετε εσείς με τον Νουάρντα. Οκ, ουίσα ουίσα, Άρης, άντσομι και δεν είμαι καλά. Ήτσα, αι, οτσα, έρχονται τα τρισεκατομμύρια. Γίναν τρισεκατομμύρια. Ο Δασκαλάκης πορώθηκε. Παπατζής. Και παίζει συνέχεια China Girl και China Town, Thin Lizzy. Μην ξεχνάς, είναι η εκπομπή με λάδια και με αλάτια. Είναι μια παραλλαγή της Τρόικα, επειδή είμαστε δόικα, έτσι. Είναι δίπλα μου ο Χρήστος Τσαλτίδης, ένας από τους 37 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στον ομό Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ένας από τους 37. Δεν θεωρείς ότι αυτός τους 37 καλύτερος δε φίλε στην ομό Θεσσαλονίκης ρεπόρτερ του Άρη. 37 ρεπόρτερ ο Άρη δεν έχει τα τελευταία... Ο Άρη δεν έχει τα τελευταία 25 χρόνια μαζί. Εντάξει. Στις 15, όπως θες. Όπως θες, 15. Λοιπόν, 15. Είμαι ο Φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής, χαμίνη του δρόμου και της Κερκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτων σταλαγών της επέλευσης Ευμάρειας. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη να κάνει και σήμερα τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Δίνουμε 10 εισιτήρια για τη ματσάρα. Πάω Καστήρ Τρυπόλεως. Ματσάρα. Το Σάββατο 7.30 στο στάδιο της Τούμπας. 7 και 4 το παίζουν νομίζω. Να λέμε. Σωτήρι και 4 είναι 7.30. Και 4. Α, συγγνώμη εγώ. Και εγώ λέω κάτι. Τέλος και χθες το είπα. Ναι. 7 και 4, ζητώ συγγνώμη. 7 και 4 το Σάββατο, δεν ναι, γιατί. Για να αργήσουν, ε. Γιατί δεν βγαίνει και η ώρα. 9.30 παίζει η ΑΕΚ. Έτσι. Θυμίζω ότι υποδέχεται η ΑΕΚ. 9.30 ώρα το Σάββατο. Το Σάββατο παίζει η ΑΕΚ. Ναι. Σάββατο 9.30. Άντε ρε Ασλάμη. Ήρθε εδώ υποτίθεται υπεύθυνος προγράμματος ναι, Super League. Ναι. Άσχετα αν δεν έχεις κάτι να σε προσέχει εκεί ή εκεί. Σάββατο 9.30. Έχω κάτι. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ακριβώς τις ώρες και τις μέρες. Ο Άρης παίζει τη Δευτέρα σε 9.30. Ο Άρης ναι, το είπαμε. Κανονίστε, θα το έχουμε θέμα τη Δευτέρα. Ποιο μαγαζί θα δείξει σε μεγάλη οθόνη και με ήχο το Match United 10 η ώρα. Κανένα. Πέφτει πάνω στον Άρη. Μην κανένα. Έχουμε κανένα τέτοιο. United Tottenham. Μην δούμε τώρα. Τον Λαμία με το εκεί, τα χωριά. Παίζει United τότε, 10 η ώρα. Κάποια μαγαζιά να δείξουν σε μεγάλη οθόνη και με ήχο United. Κανένα. Καλά, τα μαγαζιά πρέπει να ζήσουν. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα τρόπο για να ζήσουν τα μαγαζιά. Τον Άρη. Στην ΕΡΤ είναι φίλε. Κάθομαι και σπίτι μου και το βλέπω. Άμα αυτό, ναι, ξέχασα. Οπότε εντάξει, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, 7 και 4 όπως σωστά λέει ο ρεπόρτερ, ναι. Πάω Καστέρας Τρίπολης. Σωστό. Την ίδια ώρα. Πανετολικός Ατρόμητος. Το Σάββατο. Αργότερα σε 9.30 το βράδυ. ΑΕΚ. Δεν έχει μάτς κανένα μάτς Αγγλία να δούμε εκείνη την ώρα. Αγγλία πρέπει να γύρω στις 7. ΑΕΚ πας Ιωάννινα. ΑΕΚ πας Γιάννινα, μπράβο. Και την ίδια ώρα Απόλλων Σμύρνης Λάρισα. 9.30. Αυτό θέλω να το δω. Όχι ρε φίλε. Προφανώς το ένα είναι ΕΡΤ και το άλλο είναι Νόβα. Προφανώς. Μας κλείνει, πάει το Σάββατο. Την επόμενη μέρα. Πάει το Σάββατο. Γιατί τι θα έκανες δηλαδή. Μας το τσάκισε. Τι θα έκανες. Βόλτα, σεξ, οτιδήποτε. Αφού θα πήγαινε στην ΑΕΚ θα βλέπεις. Την ΑΕΚ σου λέω ότι μάλλον δεν την έβλεπα. Τώρα όμως θα δεις Απόλλωνος Μήνης Λάρισα. Αυτό να το δω, ναι. Ωραία. Ναι. Απολλωνάρα θέλω, θέλω να δω. Μετά σεξ. Απολλωνάρα θέλω να δω. Τι ώρα ρε φίλε, 12 και. Με αυτό που θα δεις από το Απόλλων Λάρισας, Απόλλωνος Μήνης ΑΕΛ, ναι. Δεν θα σου... τι λες ρε. Την άλλη μέρα, ναι. Ξάνθη Παναθηναϊκός. Ωραίο. Πανιόνιος Όφη. Ναι. 9.30 το βράδυ, Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Ναι. Και τη Δευτέρα, Λαμία Άρης. Άρα ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Άρης παίζει Δευτέρα για να τον περάσει παροδικά και για λίγο και για μία και μόνο φορά τον Άρη στον πίνακα της βαθμολογίας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι προτελευταίος στη ζώνη του επιβιβασμού με μείον 2. Ναι, τον έχεις βγάλει ήδη βαθμολογία, ναι, είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος. Σούπερ λίγκ είναι, φίλε. Ναι, εντάξει, ναι. Σούπερ λίγκ είναι. Ναι. Ξέρω, σε νιώθω. Πες που είναι ο Άρης, βγάλε μια φωτογραφία. Ναι, σε νιώθω, σε καταλαβαίνω. Εδώ έτσι, αυτή θα είναι η διαφορά μας φέτος. Ναι. Μην τα πειράζεις. Ωραία. Σιγά μου σου για το χέρι. Ωραία. Λοιπόν, 10 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως 7 και 4 το Σάββατο, στάδιο Τούμπας και 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express χωρίς quiz. Προσέξτε όμως, τι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε μέρα κάτι. Έτσι. Απόδοση κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μεγάλη γιορτή. Τι είναι. Απόδοση κοιμήσεως Θεοτόκου. Είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μετά το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, έτσι. Ειρηναίου Ιερομάρτυρος, Λούπου, Ποθητού, Έμπου και Φλωρέντιος.
Προσέξτε. Ο Λούπου είναι του Παναθηναϊκού. Ντανούτ Λούπου, ο Ρουμάνος Πεκταράς. Ο Έμπου ποιος είναι? Έμπου, κάτι μεγάλο μου θυμίζει αυτός. Έμπου, Έμπου, κάτι τέτοια. Λοιπόν, προσέξτε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταρχάς έχουμε τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο που μπαίνει για γυαλιά. Okay. Ναι, να σε καλά, καλή κλήρωση, Κωνσταντίνε. 007 λατρεμένο Παοκτσάκι, το διαβάζουμε σε λίγο το μήνυμά σου. Ντάνουτ Λούπου. Σε ποιο παιχνίδι της πρώτης εθνικής, το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα, ο Ντάνουτ Λούπου, ο Ρουμάνος Πεκταράς, πήδηξε έξω από τον αγωνιστικό χώρο και κυνήγησε οπαδό ο οποίος τον έβριζε. Σε ποιο παιχνίδι, ποιες ήταν οι δύο ομάδες? Ο Ρουμάνος Άσος Ντάνουτ Λούπου, που είχε διακριθεί με την Εθνική Ρουμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελο της Ιταλίας το 1990, στο Ιτάλια Νοβάντα. Ο πρώτος που θα απαντήσει ποιοι είναι οι αντίπαλοι, ποιες είναι οι δύο ομάδες, ποια φανέλα φοράει ο Λούπου, ποιος είναι ο αντίπαλος του Λούπου, βγαίνει και τον κυνηγάει έξω από το γήπεδο και η κάμερα το πιάνει στον δρόμο. Ο Ρουμάνος κυνηγάει Έλληνα οπαδό ο οποίος τον έβριζε. Απαντά σε μεσικά. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Στο καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Όχι. Στην Κόρυδο. Μη βοηθάς, άστο, μη βοηθάς. Σε Παρτιακή Πόλη. Μη λες τίποτα τώρα. Είναι άγια η ώρα. Μουσική, Σωτήρη. Λοιπόν, μήνυμα του 007 από τους πλέον αγαπημένους μου παοκτσίδες. Είναι πάρα πάρα πολλοί οι παοκτσίδες, τους οποίους αγαπάω, λατρεύω. Στους 4-5 κορυφαίους είναι ο 007. Καλημέρα μάγκες. Τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε ο Τζόρμπα? Αλλού. Πώς λέγεται ο Κινέζος ουρολόγος? Για τα ούρα, απαντάει ο ίδιος. Καλή σεζόν και καλό καλοκαίρι. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Η μόνιμη εποδός του. 007 σε λατρεύουμε. Να σε καλά, παλικάρι μου. Η Μπούντου είναι εδώ, να ξέρεις. Ήρθε ανανεωμένη, γύρισε. Εδώ, μαυρισμένη. Εδώ και δύο μέρες είναι λίγο. Ενώ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν με τα μπουστάκια της, τις φουστίτσες της, τα τακουνάκια της, τα ραντάκια της, τα αυτά της, τα βαμμένια. Δύο μέρες τώρα είναι πολύ. Μου συναδιάθεται. Πώς το. Τι ήταν αυτό τώρα? Ναι, ρε φιλέ, τι με ρωτά τώρα, τι ήταν αυτό τώρα? Δεν το ξέρει, επειδή γνωρίζει από αυτό. Όχι, δεν ξέρω και δεν γνωρίζω. Από τα μπον. Δεν γνωρίζω, Χρυσανθέμου. Τα γυαλιά σου δεν έχει στραβωμένα. Εσύ ψάχνουμε να βρούμε. Πώς έγινε αυτό? Θα το πάω στον Αντώνη τον Δημητριάδη για ζυγοστάθμιση. Ποιο έγινε? Κάτι έχει γίνει και το φεύγει έτσι. Το γυαλί. Ναι. Η μύτη σου. Και επίσης γλιστράει τώρα το καλοκαίρι, δρώνει και η μύτη μου και φεύγουμε κάτω. Τα γυαλιά. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, Νίκο, για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να τα κολλήσει ο Opticon Express λίγο πάνω. Πού να τα κολλήσει? Μόνο τα έχω μόνιμα στη μύτη μου. Στην κασίδα σου. Τι είναι αυτά που λες? Μας τρελάνεις. Ωραία, άρα πόσα, 250 αυτού είναι φέτος ή τα τελευταία ή τα επόμενα τρία χρόνια? Όταν σε βλέπω εσένα έτσι, δεν υπάρχουν οι Κινέζοι. Για να είσαι εσύ έτσι σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Γιατί αν ήσουν, αν έστω 20% υπήρχε κάτι, θα ήσουν τώρα με χαμόγελο Μάριε με αυτά. Μου, άκου να σου πω, Μάριε μου. Ναι. Τι σου είπε ο ιερέας? Ο ιερέας? Να μας λένε την αλήθεια και τέτοια, δεν σου είπε ο ιερέας? Ποιος ιερέας, δεν καταλαβαίνω. Που συνάντησες. Α, στα μνήματα. Ο Αριανός, ναι, ο ψηλός. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει από τον κόσμο είναι αυτή, ότι τα ξέρατε και δεν τα λέγατε. Εσύ, πολύ Αριανή εκεί. Περίμενε. Σας έχει βάλει ο Δήμος όλους που όπου. Δεν μας έχει βάλει ο Δήμος. Οι φύλακες, αυτοί που ξεθάβουν κάνουν. Μάριε, δεν μας έχει βάλει ο Δήμος όλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι Άρης. Μέσα στη Θεσσαλονίκη σου λέω, το 80% είναι Αριανοί μέσα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι καλά. Και γι' αυτό όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν πηγαίνεις, βλέπεις Αριανούς. Ότι, όχι ότι έχουν διοριστεί με κάποια άκρη ότι έχει γίνει άστο. Έπαθα πλάκα. Γιατί να Σωτήρη, δηλαδή πρέπει συγγνώμη, εκταφές, καθαρισμούς, security, αυτά είναι Αριανοί οι 9 στους 10. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Θα πάτε και θα σας τρώμε εκεί πέρα. Ναι. Λέω λοιπόν, Μαριέ μου. Ναι. Ότι ο κόσμος τι λέει, τα ξέρατε και δεν τα λέγατε. Ναι. Έτσι. Ναι. Μην πάμε τώρα και ότι είσαι στην ομάδα κτλ. Ναι. Εγώ λοιπόν. Εσύ μπορείς να λες ό,τι θες. Ναι. Ό,τι και να πεις για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή. Ναι.
θα περάσει. Ναι. Θα πεις μετά έκανα και χαβαλέ κάναμε, σατυρική εκπομπή κάνω. Εγώ ό,τι λέω πρέπει να προσέχω. Σαφώς βέβαια. Ναι. Αλλά ειδικά σε τέτοια ζητήματα και θέματα έχω και ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Θυμίζω ότι πριν από 6 μήνες και ένα χρόνο, αρκετοί συνάδελφοι. Πριν από 6 μήνες και ένα χρόνο. Ένα χρόνο και 6 μήνες, δηλαδή. Όχι. 6 μήνες, αλλά και ένα χρόνο. Α, και ένα χρόνο πριν, δεν ξέρω. Αρκετοί συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη ή δεν ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη και θέλουν να πουλήσουν οι εφημερίδες τους ή τα site τους, μου φέραν τον Τόμ Παπαδόπουλο εδώ πέρα και μοίραζαν εκατομμύρια. Ναι. Ναι. Επειδή ο Αριανός είναι πονεμένος. Ο Σεργιάννη με τον Γιάννη. Επειδή ο Αριανός έχει αυτή την ελπίδα που είπες εσύ πριν. Ναι. Την εκμεταλλεύτηκαν. Ναι. Φέρανε τον Σλίσκοβιτς, πώς το λέγανε αυτόν εδώ, τον Σακίεβιτς και τον Παπαδόπουλο. Ένα υπαρκτό θέμα. Ναι. Δηλαδή ένα ενδιαφέρον των ανθρώπων αυτών για να πάρουν την ομάδα. Ναι. Πόσο όμως ήταν το θέμα? 8 ετήσιες δόσεις των 500.000. Να δίνουνε. Να δώσουν 500.000 το χρόνο για 8 χρόνια. Ναι. Τι γράφονταν και λέγονταν? 6 εκατομμύρια βάζει, 20 εκατομμύρια έρχονται, 30 εκατομμύρια επένδυση, 40 εκατομμύρια δολάρια. Τρελαίνει το κόσμος. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτοί οι Κινέζοι με τους οποίους νταλαβερίζεται αυτή την περίοδο ο Καρυπίδης, και αυτό το νταλαβέρι είναι πάνω από ένα χρόνο, και έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν οι Κινέζοι και κοροϊδεύανε μάλιστα και κάποιοι, είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση που μπορεί να εκτινάξει όντως τον Άρη, αλλά το μπορεί μέχρι το γίνεται, έχει τεράστια απόσταση. Ναι, σίγουρα, εντάξει, ναι. Άρα εγώ λέω ότι χαμηλά την μπάλα, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από τους ανθρώπους, πέρα το ότι είναι δυνατή. Ναι, είναι δυνατή. Δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκία στον κόσμο, δεν θέλω να τρελάνω τον κόσμο και μετά να φάω καμιά προσφυγή για τα 20 γιάρκα του Μπούρμπου και να μου λένε μετά πάλι εμένα: Εταντίδη, τα γέν ερχόντουσαν εκατομμύρια φέρανε και δεν έχει να πληρώσει τον Μπούρμπο. Κάθε τον κάλυπτες και τέτοια, ναι. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ναι. Ο Καρυπίδης το φετινό καλοκαίρι για μένα έκανε κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή τι? Με δικά του χρήματα, ούτε ένα ευρώ έσοδο της ομάδας, ούτε ένα ευρώ, ούτε τηλεοπτικό είχε, ούτε για φανέλα χορηγό είχε, ούτε διαρκείας είχε. Mm-hmm. Πήρε καλούς ποδοσφαιριστές με 40 και 50 προκαταβολές, έφτιαξε το ορίσιο που ήταν διαλυμένο, κατεστραμμένο, και όσοι δεν αξιολογούν ένα τέτοιο έργο 200.000 ευρώ και πλέον, ενώ θα μπορούσε να πάρει άλλους δύο παίκτες και να κάνει το μάγκα, αυτός πήγε έφτιαξε το ορίσιο, φτιάχνει το Βικελίδης, που χθες μπήκαν κάνουν και τα αποδυτήρια, δεν είναι δικό του. Τώρα στέχνει, όπως και το ορίσιο δεν είναι δικό του. Και είναι ό,τι σημαντικότερο για μένα στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Αν ο άνθρωπος λοιπόν αυτός τηρεί και μέσα στη σεζόν τα οικονομικά στάνταρ και πληρώνει τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο Άρης. Αν λοιπόν οι Κινέζοι έχουν λεφτά, και όχι αν έχουν λεφτά, έχουν. Αν τα λεφτά τα βάλουν στον Άρη ή βάλουν κάποια λεφτά στον Άρη, και σου λέω βάλουν το 1/1000 των χρημάτων που έχουν, ο Άρης δεν θα έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Και από εκεί και έπειτα, όταν δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα, μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε? Ήρθε ο Σαββίδης. Έγινε ό,τι έγινε με τα χρέη. Έφυγε ο Ζαγοράκης, πληρώθηκαν τα παλαιότερα ή διακανονίστηκαν ή σβήστηκαν ή τέλος πάντων ό,τι έκανε για να μην χρωστάει. Ο Καρυπίδης πάει ευρωβουλευτής. Όχι, λέω αυτό. Ναι. Βγει παράλληλη εκεί με το παράλληλο. Και μετά από 3-4-5 χρόνια τι κάνει? Πρωταθλητισμό. Ναι. Άρα δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολλά πράγματα και ειδικά στην Ελλάδα χρειάζονται πολλά πράγματα. Step by step, λένε οι Κινέζοι. Ας στείλουν λοιπόν, εγώ σου ξαναλέω, όχι 200, 3 εκατομμυριάκια. Ναι. Να είμαι άρχοντας φέτος. Άρχοντας θα είμαι με 3 εκατομμυριάκια έξτρα. Ναι. Άρχοντας σου λέω θα είμαι. Ναι. Θέλουν να κάνουν κήπεδο. Για σαν τους μάγκες. Να έρθουν να το κάνουν. Τσιν τσον τσιν θα τραγουδάμε όλοι όπως λες. Ναι. Αλλά πρώτα έργα. Πρώτα έργα. Ναι. Είναι μια μεγάλη ελπίδα. Από το ελπίδα μέχρι το γεγονός έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό εγώ με βλέπεις είμαι συγκρατημένος, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Πρώτη φορά παρουσιάζονται, κάνουν, ράνουν. Έτσι.
Μέχρι τώρα μας έλεγε ο Καρυπίδης. Έχω ένα deal με αυτούς. Έχω ένα deal με αυτούς. Εδώ, όπως βλέπεις τώρα, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ολόκληρο κατεβατό. Είναι φωτογραφίες τους. Είναι φανέλα. Αυτό, αν δεν έχει μία βάση, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν στείνεται όλο αυτό αν δεν έχει μία βάση. Mm-hmm. Γιατί αυτό, εκτός από εδώ, θα πάει και στην Κίνα. Αν λοιπόν ο Τσιν Γιον Γιούν είναι ο Ρέστης Τσάνγκ από το Survivor, μετά από ένα μήνα, μετά από ένα μήνα αυτό θα βγει. Καλό, μ' άρεσε αυτό, ρε. Αν λοιπόν θες να κρύψεις κάτι, δεν κάνεις αυτό. Ναι. Αν είναι απατεωνιά, δεν κάνεις αυτό. Ναι. Λες να ένας Κινέζικο, ο όμιλος Κινέζος με τον Γιούν Τζον Τσάνγκ τον πρόεδρο, δεν κάνεις όλο αυτό. Δεν δίνεις τέτοιο στίγμα. Και εγώ ελπίζω ότι είναι κάτι καλό. Και πιστεύω ότι είναι κάτι μεγάλο. Ναι. Αλλά θέλω πράξεις. Γιατί έχω κουραστεί ναι. από τα άλλα, Μαρία μου. Ναι. Άρα εσύ μπορείς να λες για 250-300. Εγώ θέλω να δω τρία να μπαίνουν. Ναι. Εγώ μετέφερα ότι είμαι Αριανός χθες, φανατικός και γενικά απασχολείται. Ο φανατικός ήταν το βράδυ μαζί με το τέτοιο, με τον Καρυπίδη και τον δεν Κινέζο. Δεν θέλω να πω άνθρωπος. Γιατί προχθές το βράδυ ναι. φάγανε δεν θέλω να στη Βουλιαγμένη ο ναι. Καρυπίδης με τους Κινέζους. Αν δεν ήταν σερβιτόρος να σερβίρει, να καταλαβαίνει κιόλας τα Κινέζικα, γιατί στα Κινέζικα μιλούσανε. Ναι. Εγώ εκείνο που ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη κλαίει για τον λόγο που βλέπει ο Χρύσανθος, έτσι, λιγότεροι Τούρκοι τουρίστες επιπτώσαν την καταρχήλα της λίρας. Έτσι κι αλλιώς οι τουρίστες από την Τουρκία ήταν ελάχιστοι. Αυτοί που είχαν χρήματα από την Τουρκία έρχονταν και πριν, έρχονται και τώρα. Είναι ένας παπάς ότι οι Τούρκοι φέρνουν λεφτά στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Είσαι είναι τραγικός. Ένας παπάς. Είσαι τραγικός. Ένας παπάς από όλους αυτούς που θέλουν να μου περάσουν. Μετά την εκπομπή πάμε σε μαγαζί του κέντρου τώρα. Με αυτούς 300-400 Τούρκοι εύποροι έρχονταν πριν, έρχονται τώρα, θα έρχονται και μετά. Είναι πάμπλουτοι Τούρκοι και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Δεν έρχονται με το καράβι της γραμμής. Ένα-ένα μόνο, ένα-ένα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα Άντι, να είστε καλά. Μπαίνετε για πάω γυαλιά μέσα και κάποιοι... δεν τους θέλω να γυρίσουν πίσω. Ναι, καλά, εντάξει, ωραία, μπράβο, πολύ ωραία λογική. Φίλε Στέργιο, λες καλημέρα. Το μάτσι είναι τάδε με τάδε και κυνηγάει ο παδό που έβριζε την γυναίκα του. Για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος, πολύ πιθανόν, αλλά δεν είναι αυτό το μάτς. Έχεις βρει την μία ομάδα. Βρήκε την ομάδα του Λούπου. Βρήκαμε στον άλλο. Θέλουμε και την άλλη. Το πράκτορα στην Go, βάλαμε τον Μπουρινάκη Μουράτ. Σου είναι άσχημα ρε εσύ σε ένα μήνα 30.000 Τούρκοι στην πόλη. Μαρία, δεν έρχονται ούτε 500. Και επίσης, δεν με ενδιαφέρει Μάριε, όταν 500 φορές το μήνα τα αεροπλάνα τους μπαίνουν μέσα στον ένα αέριο. Καλά, έλα τώρα στο Μαρτά. Και κάθε τώρα, μέρα με βρίσκουν. Έλα βρε τώρα, εντάξει τώρα. Άντε σίγουρα και πάνε μαζί τους πίσω και εσύ. Άντε από εδώ, φιλότουρκε. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ, για την δόικα με λάδια και με αλάτια. Γίνεται χαμός τώρα στο διάλειμμα. Πήρανε όσο ήμουν έξω 4-5 τηλεφωνήματα στη Μαριλής με διάφορες απορίες, ακόμη για τον τρόπο μηνύματος. Καλό είναι αυτό, ωραίο. Έχουμε και καινούριους ακροατές, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κάποιος για πρώτη φορά θα μπουν στο διαγωνισμό. Το είπα και χθες. Τα γυαλιά δεν είναι για τους παοκτσίδες μόνο. Γιατί πάλι ρώτησε έξω, δεν ξέρω, κύριος, κυρία, τι ήταν, άξιο τη Μαριλής. Τα γυαλιά είναι για όλους, έτσι. Και τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο για τους παοκτσίδες. Απλά λέμε για να ξεχωρίζουν οι διαγωνισμοί και να κωδικοποιούνται να γράφει τη λέξη ΠΑΟΚ. Αν ήταν για τον Άρη, θα γράφαμε Άρης. Θα λέγαμε Άρης. Αν ήταν για τον Ολυμπιακό, θα γράφαμε Ολυμπιακός, έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε 9 η ώρα με την Μπέρλιν, φιλοξενεί την Μπέρλιν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, την ομάδα του Σον Ντάις. Να το δούμε αυτό. Δεν έχει μείνει, λέει, απόλυτο εισιτήριο. Θα γίνεται χαμός απόψε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 10 είναι τα εισιτήρια τα οποία δίνουμε. Για το ΠΑΟΚ Αστήρ Τρυπόλεως, πρεμιέρα της Ελληνικής Super League. Διαιτητές. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, συν ένα στον πρώτο που θα βρει σε ποιο μάτσο Ντάνου του Λούπου κυνήγησε ο παδό έξω από το γήπεδο και το βλέπαμε ζωντανά στην τηλεόραση του Αντένα. Βγήκαν οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής της Super League, θα σου δίνει σε, σε πανελλήνια πρώτη ο Χρήστος Τσαλτίδης. Πρώτος διαιτητής που ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με βάση την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Ο διαιτητής ο οποίος ορίστηκε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, το Πανετολικός Ατρόμητος Αθηνών, είναι ο πρώτος διαιτητής ο οποίος βρίσκεται στην σχετική λίστα. Και θα χρονικά τον πρώτα τι ώρα είναι. Αυτό. 7 και 4, το Πανετολικός Ατρόμητος. Α, γιατί είναι μαζί με την ΑΕΚ, εντάξει, είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ. Μαζί με τον ΠΑΟΚ, οπότε ναι. Για διάβασε λίγο, Μάρη, εσύ τον πρώτο διαιτητή, όπως βλέπεις, τον πρώτο διαιτητή που βλέπεις στη σχετική λίστα. Δες, εδώ είναι. Μισό. Εδώ. Σταμάτα εδώ. Να κάνεις με ήχο. Τον πρώτο λοιπόν, διαιτητή. Το που λένε μου. Ο Σωσίας του Παύλου του Παυλίδη, ο Κομίνης ο Γιώργος.
Γιατί κάνεις έτσι, δεν έκανε. Δεν ήταν αυτό τώρα. Γιατί ήταν. Καλά, αυτό τον εξαφανίσανε. Γιατί δείχνει ο Σωτήρη, τι, ο Σωτήρης τι, πού εμπλέκεται. Πάω. Α, τον δείχνει σαν γιατί ο Σωτήρη με τι εξαφανίσει. Δεν έδειξα τον Σωτήρη, έδειξα προ τα εκεί. Α, προ τα εκεί, εντάξει, ναι. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Ναι. Δεν τελείωσε ο Κομίνης. Δεν πήγε you are finished. Δεν τον πάλωσε. Finished. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Κομίνης της Πρωτείας. Πρώτος βοηθός. Το παλικάρι που είχε αφήσει τον Πετρόπουλο να σκοράρει από 5 μέτρα offside στο Άρη ΣΑΕΚ. Μπαλτάς. Καλά, 5 μέτρα δεν ήταν, δεν τρελαίνεσαι. Πόσο ήταν. Η κεφαλιά ψαράκι, δεν λες. Πόσο ήταν. Δεν είναι και. Πόσο ήταν. Δύο. Χρυσανθέ, υπερβάλλει. Δύο μέτρα. Περίπου 40 εκατοστά. 40 εκατοστά είναι αυτό. Τι λέω ότι. Το χέρι. Είχαμε τέτοιο θεριό εδώ μέσα και δεν. Δεν τρόμαξε. Σκιάχτηκε λίγο. Όχι, ο δασκαλάκι σου κάνει τον λυπήθηκα τώρα γιατί τον είδα σκιάχτηκε. Ήρθε ο Τζον Χόλμς και λέει μπορεί να το δανείσει λίγο. Γιατί ο δασκαλάκι λίγο σκιάχτηκε το παιδί, μην έχουμε πρόβλημα, ναι. 40 εκατοστά, φίλε, θέμα. Πρόβλημα είναι αυτό. Το 40. Τεράστιο πρόβλημα. Ελεφαντία. Κυριολεκτικά τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν. Στην γειτονιά μας είχαμε. Ναι. Πάω! Σου κοπεί ποιος. Ο Αλέκος. Αστέρας Τρίπολης. Εσύ που το ξέρεις. Κουτσιάφτης Άρης. Τα κλείνω όλα. Περίμενε, μην κλείνεις. Κολοσσιώνης. Ο Κολοσσιώνης, ρε φίλε. Αυτός είναι καινούριος, δεν είναι. Δεν ήταν σούπερ λίγο. Ετωλό Ακαρνανίας. Ναι. Και ο. Φίλε, το Ακαρνανία παίζει πάρα πολύ γενικά. Και ο βοηθός. Ο οποίος πιστεύω ότι πρέπει να παίζει στην Τούμπα. Καλαμπόκης. Τέταρτος ο Γρατσάνης από τα Τρίκαλα. Με παρατηρητή τον κύριο Λιόλιο από τη Λάρισα. Ναι. Πας Γιάννενα. ΑΕΚ Πας Γιάννο, κύριο Σέζος. Απόλλωνος Μήνης ΑΕΛ. Ο Γκορτζίλας Μακεδονίας. Οχ, ανακοίνωση. Γκορτζίλας, όχι Γκοτζίλας. Που λέγανε Πανιόνιο Σόφι, ο Βρέσκας, Παναγιά μου βοήθα. Σκόντα Ξάνθη Παναθηναϊκός, Σιδηρόπουλος. Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Κουμπαράκης. Και Λαμία Άρης, ένας διαιτητής που έχει κατασφάξει τον Άρη στη Β' Εθνική. Διαμαντόπουλος Αρκαδίας. Βοηθός πρώτος, ένας συστημικός βοηθός, Αλεξέας Ηλίας. Εδώ και 32 χρόνια στην ΕΠΟ. Συγγενής του. Ο Αλεξέας, ο γνωστός. Ψαρής Κωνσταντίνος Ζακίνθου, ο δεύτερος. Ζακίνθου. Που την πλήρωσα. Λάμπρου, ο τέταρτος. Και Ιωσιφόγλου Νικόλαος Αθηνών. Έχω την αίσθηση. Αυτός ποιος είναι. Μην κάνω λάθος. Που ήταν βοηθός. Δεν είμαι σίγουρος. Yeah. Αν είναι ο βοηθός από το Ολυμπιακός Άρης που ήταν δύο φορές offside. Ο Μεσιφάκη τερματοφύλακα ο Άρης μετά από πέναλτι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε λίγο όλοι χέρια πόδια μαζί. Σωτήρη, κλείσ' το καλή μας. Κλείσ' το, μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Σωτήρη. Πάμε όλοι μαζί. Άρη, γερά, εσύ θα ξαναφέρεις τα νούντλς στο βορρά. Άρη, γερά, εσύ θα ξαναφέρεις τα νούντλς στο βορρά. Γιώργο Ιταλό, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα, παοκτσάκι μου άρρωστο. Νομίζω ότι η εμπλοκή των Κινέζων στον Άρη δίνει ιδιαίτερες εμπνεύσεις στους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά, ίσως και του Ηρακλέους, δεν το γνωρίζω αυτό. Αγαπητέ 777 ή αγαπητή 777, έχει στείλει, έχει βγει μόνο ΠΑΟΚ στην εσεμιέρα μας. Στείλε ονοματεπώνυμο, είναι κρίμα για σένα. Ελευθερία, καλημέρα, μπαίνεις για γυαλιά. Αλέξανδρο, καλημέρα, μπαίνεις για γυαλιά. Ιωάννη, καλημέρα, μπαίνεις για ΠΑΟΚ. Αλέξανδρο, καλημέρα, μπαίνεις για ΠΑΟΚ. Έτσι. Ειλικρινά στενοχωριέμαι, ρε παιδιά, με το κρίμα. Θα τα δώσουμε στο Στέργιο αν δεν βρεθεί άλλος που βρήκε τουλάχιστον τη φανέλα που φορούσε ο Ντάνου Τλούπου. Ναι, το είπα κιόλας. Ποια είναι αυτή η Μάντι Περσάκη. Ναι, το είπες, το πέταξες εσύ, Παναθεμάς. Πρέπει να ακούστηκε η ομάδα η μία. Πολύ καλή ρεπόρτερ πάντως. Μπράβο. Όχι. Ποτέ δεν μου άρεσε. Ποτέ. Μα ποτέ. Η ρεπόρτερ. Ποτέ. Τραγικό. Τίποτα. Εδώ και ένα μήνα κάνει τηλεόραση. Πού την προτιμώ. Ξέρεις. Προτιμώ. Και από εδώ. Δεν είναι αυτή, ρε. Τι λες, βρε Ταρτούφο. Αυτή είναι. Ποια ήτανε. Δεν ήτανε. Για να πω. Όχι. Δεν ήταν. Άλλη ήταν. Τους επόμενους τρεις μισθούς μου τους έχεις εσύ. Έχω τους προηγούμενους τρεις. Θα πάρω και τους επόμενους. Αυτό να λέγεται. Όχι, φιλάς. Είσαι χαζός. Αυτή ήτανε.
Είπα και όλα να στο πω, αλλά το κατάλαβε. Λέω, μην το πιάνω. Θα μου πει τι μου το λες. Ποτέ. Μα ποτέ. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν θα. Όχι, ποτέ. Όχι, ούτε. Τίποτα. Όχι. Όχι. Καλά, θα ρωτήσω κάτι φίλο μου. Ποτέ, όχι. Μήπως και. Ποτέ. Ποτέ. Ειλικρινά. Ποτέ, 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 ποτέ. Άνοιξε τις γραμμές. Για Βορύδη Σπύρο είπαμε, ακούει κιόλας ο άνθρωπος. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο. Να πληρώνει, να ακούει, να συντονίζεται, να δίνει κομμάτια στο Λίμπερο. Επειδή ακόμα δεν είναι. Από 3 Σεπτεμβρίου αρχίζει η κανονική ροή. Θα τον λέμε μία πρώτη ώρα, μία δεύτερη. Δεν πειράζει. Έτσι. Απλωμένο καλύτερα για τον Σπύρο τον Γιαβορίδη. Ακούγεται και στις 2 ώρες. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Σωστά. Έτσι, ουδε μία σχέση με τα κουφώματα με Ζουγανέλη και Τζόνι Βαβούρα. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κομμάτων και ρολών. Προσφορά από Γιαβορίδη Σπύρο, πλισέ σίτα, προσέξτε λίγο, όχι φούστα, σίτα πλισέ για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη με μόνο 120 ευρώ. Πού θα βρεις τον Γιαβορίδη τον Σπύρο? Στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία για τις απορίες που πιθανό να έχεις. Στο τηλέφωνο 2315 53 93 10. Το λέω μία ακόμη φορά. 2315 53 93 10. Θα το σηκώσει ή ο ίδιος ο Γιαβορίδης ο Σπύρος ή κάποια από τις γραμματείς που έχει. Και εμείς σεμνά και ταπεινά πάμε στον ακροατή που περιμένει. Παρακαλούνται οι ακροατές να λένε όνομα και σύλλογο των οποίων ακολουθούν πιστά και ποδοσφαιρικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Βαλάτης Αριανός. Τι είσαι? Αριανός λέω. Ναι, το όνομά σου. Βαλάντης. Α, Βαλάντης. Πάμε, Βαλάντη. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Πάμε. Επίσης, ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι. 25 Αυγούστου φτάσαμε. Καλό καλοκαίρι. Ναι, όχι. Καλοκαίρι συνεχίζει και έχει καλό Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ναι. Αν σου πω την άλλη την περίπτωση με τον Λούπου θα κερδίσω γυαλιά. Την άλλη περίπτωση ποια? Που τον είχα ταμακώσει για αρχηγό για κάτι αματαδόρο. Με αυτοσυμμορία που έκλεβαν αυτοκίνητα. Μπράβο, ναι. Μπράβο, κερδίζω γυαλιά. Δεν κερδίζεις, όχι, δεν βάλαμε το κουτί. Ναι, αλλά κερδίζεις, τα δίνω εγώ. Πάνε όχι, να πάρεις. Δεν τα θέλω. Αν πάρεις, τι τα ζητάς. Πάρτα, πες μου, τάδε στο Τσαλτήρης, πήγαινε. Εντάξει, πάντα, ωραία. Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, Χρυσαφέ, ναι. Τι παίζει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Τι παίζει? Γιατί το πρωί στην Αίρα, ναι, σκίζαν τα ημάτια τους, ναι, για 5 ομάδες. Και βάλαν και τον Άρη μέσα. Αύριο εξετάζονται οι φάκελοι του Άρη, του Όφη. Σήμερα λένε αυτοί. Βγήκε η πρωτόδικα, λέει, μας απορρίψανε. 11 λέει πήραν επιστοπιστικό. Δεν υπάρχει απόρριψη γιατί δεν εξετάστηκαν οι φάκελοι. Αν σε απορρίπτανε, θα έγραφε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι θα, η έφεσή τους κτλ. Θα γίνει την Παρασκευή. Γιατί λένε. Ποιο σου είπε ότι απέρριψε? Πώς τον λένε αυτόν που είπε ότι απέρριψε? Ο 6-8 που κάνει στην Άρα, οι δυο τους. Είναι άσχετος, πες του. Δεν υπάρχει καμία απόρριψη. Και του την πέφτουν οι Αργιανοί με τα μηνύματα και ο ένας το παλικάρι του λέει πάρει το συνάδελφο στον τάσο τον Μπακλατζή από τη Θεσσαλονίκη να μάθει τι πες. Τι είχες και απαντάει ο Μάγκας? Δεν χρειάζεται, λέει. Εγώ η πληροφόρηση που έχω είναι πριν 10 μέρες, λέει, από τον κολλητό μου τον δικηγόρο, λέει. Τον κολλητό μου. Μάλιστα. Ωραία. Δικηγόρο ποιον? Καταλαβαίνεις τώρα ποιον δικηγόρο μιλάμε. Και λέει ότι το πρόβλημα είναι σε διπλό αφημί. Ακούς? Ναι. Επειδή τα λέει αυτά δεξιά και αριστερά ο Παπαδόπουλος, τι διπλά φημί, ρε. Τι διπλά φημί. Για να δεις ότι είναι άσχετοι κάποιοι. Πέρσι ο Άρης πώς έπαιζε? Έλατε. Άρα. Εγώ δεν τον πίστεψα. Απλώς συμπούσα τη δική μας και τον στέλναν μηνύματα. Εντάξει. Και τώρα τον κάνεις και διαφήμιση. Δεν χρειάζεται. Τι να πω. Αυτός λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ωραία. Έγινε ρε Βαλάντη, γίγαντα, να σε καλά. Καλή εκπομπή, ρε παιδιά. Παλικάρι μου, να σε καλά, Βαλάντη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Παιδιά, ο Άρης παίζει τρίτο χρόνο, πρόσεχε να δεις. Ακόμη 10 λεπτά. Μπορεί να καλείτε. Ο Άρης παίζει τρίτο χρόνο σε επαγγελματική κατηγορία. Θα το αφημεί. Τα λέει αυτά ο Παναγόπουλος δεξιά-αριστερά. Ωραία. Κάνα πρόβλημα. Ναι. Αντώνη ήρθε, οκ, okay, 3-7. Κανονικά μπαίνει για ΠΑΟΚ από το Τολεμαίδα, λες, να είσαι καλά. Φιλιά στην Τολεμαίδα και στα παιδιά από τα ρόδα της ερήμου. Τα παλικάρια. Τον Δώρο, τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Μαραντόνα. Δεν το ήξερα, λέει, αλλά θυμήθηκα έναν αστικό μύθο με ο. Μετά πάει, βγαίνουν κάτι ατσούρμπαλα, διάφορα σχήματα. Περιμένει στο μήνυμά σου. Με την γυναίκα του Καρεμπέ. Και είπα, ποιο άλλο. Sorry, 7-7-7, Αντώνη, το υπόλοιπο χάνεται. Το διάβασα ακριβώς όπως ήρθε. Στείλε το αυτό που λείπει, δεν κατάλαβα. Πάμε γραμμή, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Είμαι ο Γιάννης και θα σου πω τέλος τι ομάδα υποστηρίζω. Ίσως να το καταλάβεις κιόλας. Ναι, να έχω αγωνία κιόλας. Ναι, για πάμε, Γιάννη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκεί στο στούντιο έχετε μήπως πλημμυρίσει τίποτα? Όχι, έτσι. Όχι. Δεν παλιότερα, ούτε παλιότερα. Ούτε, δόξα τω Θεώ, ούτε παλιότερα. Ούτε νερά δεν έχει. Όχι, παλικάρι μου, γιατί αυτό? Να πω κάτι άλλο τώρα και θα σε πάω πάλι εκεί. Ένας φύλαθλος, για να είναι μεγάλη η ομάδα του, πρέπει να είναι μεγάλος και ο φύλαθλος. Ναι, για να είναι μεγάλη η ομάδα, πρέπει να είναι μεγάλος και ο προπονητής. Εχθές το βράδυ έκλεισα το τηλέφωνο από τη ζούγκλα και πήρε κάποιος κύριος και γι' αυτό ρωτάω αν έχει νερά. Ακόμα κλαίει γιατί το αφαιρέσανε, λέει, ένα πρωτάθλημα και δεν του δώσανε ένα αυτό και ένα τέτοιο και ένα εκείνο. Έκλεισα το τηλέφωνο μετά από μισή ώρα και έκλεισα μάλλον το ραδιόφωνο μετά από μισή ώρα και ακόμα έκλαιγε. Λοιπόν, γι' αυτό ρώτησα αν είναι... Συγγνώμη, Γιάννη, προσπαθώ ειλικρινά να βγάλω άκρη και να συνδέσω αυτά που είπες με τις πλημμύρες και με αυτά. Από τα κλάματα. Για να είναι ένας σύλλογος μεγάλος, πρέπει να έχει μεγάλο προπονητή. Μεγάλο προπονητή. Σου κάνω μια ερώτηση. Άλλος. Ωραία. Ναι. Όταν η United, πριν από λίγα χρόνια, είσαι προπονητή τον David Moyes. Τι ήταν μικρός σύλλογος η United, ας πούμε? Το μέκανε ο προπονητής, φυσικά. Κάτσε ρε. Ένας σύλλογος έχει ιστορία, ας πούμε, 150 χρόνια. Θα έχει επί 150 χρόνια τεράστιους προπονητές. Ποιος σύλλογος είναι αυτός, εσύ, Γιάννη? Όχι βέβαια. Η Juventus στην ιστορία της είχε τραγικούς προπονητές κατά διαστήματα. Τραγικούς. Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Σωστό, μαζί σου. Και σου φέρω αυτό που μου είπες, τη Μαντσεστάρα. Ναι. Λοιπόν, ωραία, που την πονάω και εγώ την υποστηρίζω. Ήμασταν μικρός σύλλογος. Όταν είχαμε, ας πούμε, προπονητή τον Dave Sexton, δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, δεν σου λέω ότι, αλλά ένας σύλλογος για να είναι μεγάλος, να λέγεται μεγάλος, πρέπει να έχει μεγάλος φυλάς. Δεν γίνεται τώρα να κλαις και να λες, μας αφαιρέσαν και δεν μας δώσανε εκείνο το αυτό και ξέρω... Άρα, εγώ τώρα να συμπεράνω, τι ομάδα υποστηρίζεις, είσαι Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός βέβαια έχει Ολυμπιακούς, αλλά... Α, Θεσσαλονίκη ό,τι όμως. Ηρακλής ή Ηρακλής ή Άρης. Το δεύτερο να είμαι, εντάξει. Άρης, Ο Ηρακλής, το είπε και ο φίλτατος κύριος Βασίλης εχθές. Ναι. Και του απάντησα, ναι. Ο Ηρακλής και θα καλά τα χρόνια, ναι, με το μεγάλο το Βασίλη, το Μάσια. Ναι. Αυτό το ταξί με δυσκολία το γεμίζανε. Ναι, θα διαφωνήσω, λάθος κάνεις. Και πολύ πριν το Βάσκευε το γέμιζε το ταξί, μια χαρά. Ναι. Να σε καλά, Γιάννη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Φιλιά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Με το Χρήστο, αν θέλω λίγο να μιλήσω. Ναι, παλικάρι μου, μόνο αν θες όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, αν θέλεις, αυτό μόνο. Νίκος ΑΕΚ. Νίκος οπαδός της ΑΕΚ. Ναι. Νίκο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια για το διπλό θέση στη Βουδαπέστη. Ναι. Δεν μ' άρεσε Μαρή ομάδα. Ναι, τραγικό. Εμένα να δεις. Φίλε, το πρώτο κοσάλετο ειλικρινά κοιμήθηκα. Πολύ χάλια. Με την ομάδα αυτή, ρε εσύ. Μαρή, ξέρεις τι, αν δεν γινόταν το γήπεδο, να είμαστε ζαλισμένοι με το γήπεδο, μπράβο, θα υπήρχε μεγάλη κριτική. Βέβαια. Αλλά υπάρχει αυτό με το γήπεδο ιστορία και είμαστε πολύ φτιαγμένοι. Και κάνεις λίγο τώρα του Μπεκί, ναι, αυτό είναι τώρα. Ακριβώς. Ναι. Για τον Χρύσανθο λίγο να ναι, πω. Χρύσανθε, ο Νίκος είναι ο παδός της μίληση, τι είναι. Χρύσανθε. Χρύσανθε, με ακούς. Ναι. Κουφός είμαι, ναι. Και εγώ το άκουσα αυτό που λέει το παλικάρι σε άλλο ραδιόφωνο της Αθήνας για τον Άρη. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάθε φορά τα ίδια δεν λένε. Και μετά τι γίνεται? Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, απλώς το λέω ότι δεν είναι μουφά, ότι ισχύει. Τι ισχύει? Ότι έχει ακουστεί σε ραδιόφωνα και επειδή έχει ακουστεί στα ραδιόφωνα και επειδή τα λέει ένας, δηλαδή τι πάει να πει?
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχει εξεταστεί ο φάκελος πώς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πρόβλημα όντως υπάρχει. Δεν έχει εξεταστεί ο φάκελος του πώς υπάρχει πρόβλημα. Μήπως έχει διαρρεύσει κάτι, θέλω να σου πει ο κόσμος. Όχι, είναι οι μπουρδες που διαρρεύουν, ρε φίλε. Είναι ψέματα. Τα καλά, ρε φίλε, ρωτάμε. Χωρίς να έχει εξεταστεί ο φάκελος πώς υπάρχει πρόβλημα. Εγώ να πω κάτι. Πες μου λίγο. Οι άλλες τέσσερις ομάδες τι πρόβλημα έχουν. Για του Ηρακλή δεν είχε ακουστεί. Περίμενε. Οι άλλες τέσσερις ομάδες τι πρόβλημα έχουν. Έχουν όλες αυτές τις. Τι πρόβλημα. Ότι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Ποιες, τι πρόβλημα έχουν. Ο φάκελός τους. Ναι. Να σου πει τώρα νομικά το παιδί ρεσί. Ναι. Για να βρίσκεται η ομάδα να πάρει την αδειοδότηση. Τι πρόβλημα έχει. Όφι, τι πρόβλημα έχει. Χρυσανθέ, λεπτομέρειες θα μαθευτούν. Είναι εδώ σήμερα αυτό που θα γίνει. Ναι, τι πρόβλημα έχει. Πείτε να ξέρουμε, να μάθουμε. Τι πρόβλημα έχει. Γιατί εμείς μιλήσαμε χθες με την Επιτροπή Επαγγελματικότητας και λέει δεν εξετάστηκε ο φάκελος. Τον αδικείς τώρα τον ακροατή. Και έτσι που του μιλάς. Άρης και κάποιες ομάδες ακόμα τις προϋποθέσεις για αδειοδότηση. Σου μεταφέρει ο άνθρωπος τι άκουσε. Σου λέω πώς κρίνεις αν πληρεί κάτι ή όχι όταν δεν έχεις εξετάσει το φάκελο. Καλά Χρυσάνθε, καλά. Μάριε. Δεν απαντάς. Ναι. Ναι, παρακαλώ, ναι, ακούω Νίκο, ναι. Αγόρι μου, άντε να μαζέψεις τα μπράιντα που σε τρέχουν ακόμα. Ποια τα μπράιντα. Ποια μπράιτα. Τα μπράιτα, φύγαν, σε τρέχουν. Άντε να τα μαζέψεις. Ποια, η Μπράιτον, για την Μπράιτον λες. Ναι, τα μπράιτα. Yeah. Τα μπράιτα. Ναι, δεν το, εντάξει, λίγο, ναι. Νίκο, να είσαι καλά, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ωραίος, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχάριστο πρωινό. Ναι, καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Δήμος ΠΑΟΚ. Δήμος, οπαδός του ΠΑΟΚ, καλημέρα Δήμο, να υποθέσω από Δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμο. Όχι, από Ανατολική. Α, από Ανατολική Θεσσαλονίκη, άσε και κοντογειτονάκι μου, μάλιστα. Πάμε, Νίκο, Δήμο, ακούω. Τίμος. Α, Τίμος, ζητώ συγγνώμη. Τίμος, ταφ, Τίμος. Ναι, πάμε, Τίμο. Μπορούμε να πούμε κάτι εκτός αθλητικών. Βέβαια, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το προηγούμενο θέμα πριν το διάλειμμα με τον τουρισμό ή θα μας πει ο κύριος Χρήστος ότι είμαστε φιλότουρκοι. Ναι, αυτό ήταν πρώτο και για μένα με ξεφτέλησε, ναι. Όχι, πες, σ' ακούμε, Τίμο. Είναι κακό να είσαι φιλότουρκος. Σ' ακούμε, Τίμο. Όχι, ναι, είναι κακό. Είναι κακό. Απλά, έτσι που το είπες, ναι. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, ναι, ναι. Και το μισό ευρώ που θα αφήσει κάποιος, κύριε Χρύσανθε, κύριε Τασίδη, είναι καλό. Και ο αέρας και η σκόνη που θα μαζέψει η χώρα μας είναι καλή. Σωστό. Μπράβο, ρε Τίμο. Αν άνοιγε, αλλιώς δεν θα άνοιγε, αν δεν ερχόντουσαν Τούρκοι, που λέτε ότι έρχονται 500 Τούρκοι, δεν θα άνοιγε αλυσίδα δύο καταστήματα Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη, κύριε Χαλτίδη. Έτσι. Έτσι. Και επειδή δεν άνοιξε, δηλαδή τι έγινε. Δεν είναι κακό. Και είναι στην Ολλανδία κακό. Που πήγα εγώ, άνοιξε αλυσίδα ελληνικών. Τι είπε, είναι η καλή οικονομία μας. Όχι. Τι. Άνοιξε εκεί. Αυτό σου λέει εδώ. Εδώ. Είναι σημάδι ναι. Ότι. Έχεις δει την τουρκική οικονομία που πάει. Έχεις δει τι γίνεται με την τουρκική οικονομία. Έχεις δει την υποτίμηση της λύρας. Αυτό σου λέει, άρα μας τυπάει και εμάς. Δεν μιλάμε σου. Γι' αυτό. Δεν μιλάμε για αν η Τουρκία. Αν η Τουρκία πέσει ακόμα λίγο ακόμα η λίρα της κτλ. Θα σταματήσει όλες τις μαγκές που κάνει. Και θα είναι πολύ καλύτερα πράγματα την Ελλάδα. Αν λοιπόν εσύ θες να πάρεις το 1, ενώ μπορείς. Σβήνοντάς τους να πάρεις τα 100, πάρ το 1. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι ανεχόμαστε. Κανονικά το Αιγαίο θα έπρεπε να είναι μια πράσινη ζώνη που να έρχονται τουρίστες και στα 5 παράλια και στα δικά μας νησιά να μην κουνιέται φύλλο, να έχει κοινή οικονομική πολιτική, κοινή φορολογία, να τι μπορεί λες. Να αναπτυχθεί όλο το Αιγαίο. Τι λες. Δεν μπορεί, τα δικά μου τα νησιά και το Αιγαίο θα το κάνω κοινό με τους Τούρκους. Τι λες τώρα. Τουριστικά. Τι τουριστικά ρε. Υπάρχουν κάποια όρια. Αλλαρώστε λίγο. Λίγο και εδώ λίγο εμένα με μπέρδεψες. Περίμενε λίγο. Τιμό. Και εμένα λίγο εδώ πέρα με μπέρδεψες. Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό που λες. Αυτό πώς θα γίνει. Με τι άξονα. Με κάποιο κοινό εθνικό άξονα. Δεν γίνεται. Κοινό ελληνοτουρκικό άξονα. Φυσικά δεν γίνεται να έχει φορολογία 5% δίπλα. Και εδώ πέρα να έχει 24. Α, ναι, αυτό, σε αυτό μαζί σου. Καταλάβατε τι εννοώ. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή τουριστική πολιτική για όλο το Αιγαίο. Ναι, μόνο που δεν μπορεί να γίνει, θα σου πω γιατί. Με κάποιον τρόπο. Γιατί εμείς έχουμε 852.000 νησιά και αυτοί έχουν 3,5. Ωραία. Και τα παράλια. Δηλαδή ο Έλληνας, ναι, και τα παράλια του σου λέει, κοίταξε, το ζουμί όλων τα νησιά μας. Όπως έχει πει πολύ σωστά ο φίλος μου Δημήτρης, ο ψηλός Ηρακλειδέας, οι Κυκλάδες. Είναι η παγκόσμια καλοκαιρινή πρωτεύουσα. Εκεί χάνεται λίγο η μπάλα οικονομικά.
Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να βάλω το ίδιο τώρα το. Πώς λέγεται το που πήγαμε, ρε, το ΚΑΣ απέναντι, ας πούμε, με τη ΣΥΜΗ και την Τίλο. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Απλά πρέπει να καταλάβουμε. Τι να κάνουμε, είναι η Τίλο και το Καστελόριζο πέντε κλάσεις ανώτερα. Τι να κάνουμε. Οι Τούρκοι όλη μέρα κάνουν. Στο Καστελόριζο είναι. Μπάνια εκεί κάνουν, όλη μέρα ήμουνα. Γεμάτο Τούρκους. Πώς κάνουν μπάνια, δεν έχει παραλίες. Πού βρε? Στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο. Όπα. Ναι. Στο Καστελόριζο. Ξέρεις που κάνουν μπάνιο. Ναι. Μες στο Καστελόριζο. Το ξέρω. Το και ξέρω, είναι μαγεία. Παραλία. Δεν υπάρχει. Είναι πανέμορφο. Ο λάθος κάνει. Πώς. Βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσω. Είς τις πλάκες. Για μένα, παιδιά, θα έπρεπε από 1 Μαΐου μέχρι 31 Σεπτεμβρίου η χώρα να πηγαίνει σφαίρα. Σωστό. Η χώρα, παιδιά, έπρεπε να είναι στο φουλ όλες οι μηχανές. Ναι. Όλες οι μηχανές στο φουλ. Μην πω από 1 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Πες όμως τρόπους. Τρόπους. Τι τρόπους, δε φίλε. Όταν πάει ο άλλος και κάνει απεργία τα λιμάνια, full season, όταν πάει και κάνει απεργία ο άλλος. Ναι, σήμερα έχουν, ας πούμε. Σήμερα έχουν απεργία. Η Ποινιό είχε απεργία σήμερα. Απεργή. Ναι, να τρελαίνεσαι. Και μάλλον πάει και για αύριο. Παιδιά, αυτό πρέπει να το βάλει ο Έλληνας στο μυαλό του, όπως οι Ιαπωνέζοι είχαν πει, θα κάνουμε απεργία αλλάζοντας τα καπέλα. Έτσι πρέπει να δουλεύει και ο Έλληνας. Δυστυχώς. Η παιδιά είναι αμαρτία και αυτό είναι το κακό για μένα, Χρήστανθε. Αυτό είναι το κακό. Όταν σου λέει ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι πέμπτη στις κλίνες. Η Ελλάδα. Να είναι πάνω μας, να έχει περισσότερο δωμάτιο η Ολλανδία, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι που λέει η Ολλανδία παραπάνω. Τίμω, πες μου σε ποια χώρα κλείνουν τα μουσεία καλοκαίρι Δευτέρα. Ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Να τρελαίνεσαι, να τραβάς τα μαλλιά. Είναι μπροστά μου η οικογένεια από την Νορβηγία στη Σέριφο. Θέλουν να πάνε στο Λαογραφικό Μουσείο της Σερίφου και τους λένε συγγνώμη, Δευτέρα είμαστε κλειστά. Παιδιά, είναι σκληρό και εγώ εργαζόμενος είμαι στον ιδιωτικό τομέα, το καταλαβαίνω. Αλλά ρε φίλε, όπως σου είπα, από 1 Μαΐου μέχρι 31 Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να κάθεται κανένα. Έτσι, έτσι, έτσι. Μπράβο, ρε Τίμο. Μπράβο, εντάξει, ωραία παρουσία του Τίμου του Πάουκτσι. Πολύ ωραία. Θα πάμε σε break, θα ανοίξουμε γραμμές πάλι. Άμα τη επιστροφή μας, εδώ είμαστε. 10 εισιτήρια πάω, Καστήρ Τρυπόλεως. 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου Opticon Express. Δεν υπάρχει χαμένος. Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ Opticon Express. Και το κουιζάκι μας, Ντάνουτ Λούπου, επειδή γιορτάζει σήμερα τον τιμά η εκκλησία μας, τον Λούπου, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιο παιχνίδι, άντε λέμε, το λέμε το ένα, τη μία την ομάδα, ο Λούπου φορούσε την φανέλα της Κορίνθου. Ποιος ήταν ο αντίπαλος? Βγήκε και κυνήγησε ο παδό ο οποίος τον έβριζε. Πολύ πιθανό να έβριζε και τη γυναίκα του και το σπίτι του. Και μας το έδειξε η κάμερα του Αντένα ζωντανά στον δρόμο των Λούπου, κανονικά με τα εξάτοπα, να κυνηγάει τον οπαδό. Ποιος ήταν ο αντίπαλος της Κορίνθου? FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή 54526, ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια, γυαλιά για τα γυαλιά ή και τα δύο, για και για τα δύο. Ε, παιδιά, μηνυματικό σχήμαρος, 75 μηνύματα, κόλαση, Βασίλη βλέπω εδώ, Τάκη Νικολούδη βλέπω, Γρηγόρη Φανάρα βλέπω, όλος ο παλιός μακεδονικός, χαμός, χαμός. Μην ξεχνάς, 10 εισιτηριάκια, ούτε ένα, ούτε τρία, ούτε εννιά. 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστήρ Τρυπόλεως το Σάββατο, ώρα 7 και 4, στο στάδιο της Τούμπας, η πρεμιέρα της ελληνικής Super League. 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express χωρίς διαγωνισμό και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σε όποιον απαντήσει. Κόρινθος με ποιον ήταν το match? Ο Ντάνου του Λούπου, ο Ρουμάνος, με φανέλα της Κορίνθου κυνηγάει ο παδό που τον... θα σου πω, 1-2, καλά θυμάμαι. Θα διακινδυνεύσω έναν. Θα διακινδυνεύσω τον έναν. Με φαβορίτες. Μαλλί μαύρο προς τα πάνω, σάρο και ντρολάς. Άνοιξε τις γραμμές και μη κολλάς. Όχι, άστο. Θα σου πω. Εδώ τι γίνεται. Γιατί κάνεις κοντινός. Ποιος? Α, ναι. Ναι, είχε σκοράρει. Άντε ρε. Θα τον καλημερίσουμε τώρα σε λίγο. Έκλεισε ο διαγωνισμός, Γιώργος Κυριακού, τα γυαλιά είναι δικά σου, Κόρινθος ΠΑΟΚ, 1-2. Ο 2-96, ο Γιώργος Κυριακού, καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Κόρινθος ΠΑΟΚ, πάρα πολύ σωστό. Και ο Αντώνης το λέει. Ένα... Όχι. ΠΑΟΚ είναι η απάντηση για τον Λούπου. Αμάν, sorry. Γιώργο, συγγνώμη, Άσχετε. Σε κέρδισε
κατά. Α, τώρα το βλέπω. Γιατί ήταν σπασμένο. Και στους δύο. Και στους δύο. Ναι, άντε, γιατί είναι άδικο. Είναι όχι έτσι. Πάλι εγώ δίνω τη λύση, άντε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάω και είναι η απάντηση για τον Λούπου. Μπερδεύτηκα με τα μηνύματα. Βλέπεις, μπέρδεψε εμένα. Εκεί κολλάει, λέει, και το περιστατικό με τη γυναίκα του Καρεμπέ. Αντώνης Μπαλτζόπουλος και Γιώργος Κυριακού είναι οι νικητές. Mm. Το μάτς ήταν στο Άργος, η Κόρυθος τιμωρημένη και οι ντόπιοι φίλαθλοι υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ για ευνόητους λόγους. Mm. Γιατί στους γείτονες υπάρχει μίσος. Γιατί ο Παναργιακός φοράει ασπρόμαυρα, ρε. Μπούφο. Ναι, ναι, φίλε. Όντως. Ναι. Και γενικά υπάρχει, ρε παιδί μου, στα τοπικά τώρα υπάρχει μίσος. Mm. Εντάξει, λογικό είναι. Τιμωρήσαν δηλαδή για τα καλά. Δηλαδή έδεσα αριδαία, δεν χωνεύουνε. Ευνοήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Αντί να πάνε σε μια άλλη πόλη, τους βάλανε εκεί που ναι, τους μισούν. Τους βάλανε εκεί που τους μισούν. Πάλι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Μια ακόμη φορά. Έτσι. Και ο Ντάνου του Λούπου τον κυνηγάει κανονικά τον οπαδό έξω στον δρόμο. Κανονικά με την δεν εμφάνιση. Ήταν μάγκας ο οπαδός. Την έχει κάνει ο οπαδός. Και πρέπει το, αν τον έπιασε, ειλικρινά, δεν θα ήθελα να μου στη θέση του. Όπως έχει πει και ένας φίλος μου, πιο καλά να σε κυνηγάει η αστυνομία παρά Σέρβος και Ρουμάνος. Λοιπόν, Γιώργος Κυριακού και Αντώνης Μπαλτζόπουλος καβατζώνουν τα έξτρα γυαλιά από το quiz. Για τα άλλα δύο ο διαγωνισμός συνεχίζει να τρέχει. Ποτέ δεν κατάλαβα πως όλα τα ραδιόφωνα δίνουν αναδεκάδες τα εισιτήρια για τούμπα, ενώ ο Δικέφαλος έχει τέτοιο λαό. Ρε λες να μην έχει και τόσα πολλά διαρκείας. Αναρωτιέται τρυφερά ο 402 και όχι, εμείς φίλε, πάμε στη γραμμή πάω, η οποία μοιράζει εισιτήρια και στα δεν ραδιόφωνα. Περιμένει. 2310-287-888. Σε ποιο μέρος είναι αυτό το περχαλκιδική? Μαζί μας, Injection Service. Μπορείς να καθαρίσεις τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου απλά και να εξοικονομήσεις καύσιμα αλλά και χρήματα φυσικά. Το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού, TSI-FSI, Απόλλωνος 18, Injection Service στην κάτω τούμπα στο κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Διαμαντής Catering είναι κοντά μας. Προσέξτε λίγο, αναλαμβάνουν από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο έως 3.000 άτομα. Εταιρικές εκδηλώσεις και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Mm. Διαμαντής Catering. Mm. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης τράπεζο καθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη και φωτισμό. Πού βρίσκεται το Διαμαντής Catering? 18ο χιλιόμετρο, ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 2310-530-525. 530-525. Πανεύκολο, έτσι. Διαμαντής Catering, 530-525. Το ΠΕΟ είναι παλιά εθνική οδός, για να μην γίνει παρεξήγηση. Και φυσικά κτήμα Αγέρινο. Εκεί έγινε και η δεξίωση μετά τη βάπτιση της Μαρίας της Τσαλτίδου, όπου πήγα μία φορά σεμνά και ταπεινά και γέμισε ένα μικρό πιατάκι. Ήρθα, κάθισα ένα λεπτό, έφαγα και έφυγα. Ένα μικρό πιατάκι ήταν σαν το δίσκο. Απόλαυσα και υπέροχα τραγούδια, εκτελέσεις των τραγουδιών του Γιάννη Πουλόπουλου. Στην κυριολεξία εκτελέστηκαν τα τραγούδια. Και τον Ταλάρα. Από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Ο Πουλόπουλος πάλι το παλικάρι είναι, λέει, ψιλοτοπαλεύει, άρρωστο. Μακάρι να είναι καιρό το εγώ. Ωραίο CD Real την Κυριακή. Χτύπα το. Μαζεμένα 80 τραγούδια του νέου κύματος για το καλοκαίρι. Αφρός όλα. Βιολάρι, Σχωματά, Αστεριάδη, Πουλόπουλος. Παραθέστε την δεξίωση των ονείρων σας σε έναν υπέροχο χώρο 18 στρεμμάτων γεμάτο πράσινο με πέτρα, συντριβάνια και καταράκτη στο κτήμα Αγέρινο και αυτό στο 18ο χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 2310-530-525. Βασίλη, γιατί μπαίνεις? Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα? Ήρθε μόνο Βασίλης. Βασίλη, το κοριτσάκι ο έφυγε 5 χρονών. Ναι. Από του δώσανε τέτοιο. Στη Φλόρινα. Αντιβιωτικό φάρμακο. Τρεις φορές. Και έπαθε οξύ-αλλεργικό σοκ. Πώς το δώσανε? Το έδωσε γιατρός, το πήραν μόνοι του. Το... Θα μου πεις τώρα, δεκάδες φορές έχει γίνει. Και από εμάς, από μένα. Από μένα. Κατάλαβα, τους γονείς. Τι έχει δώσει το αντιβίωση αυτή την. Luminex, πώς τη λένε. Χρωστάμε μόνο ένα μήνυμα, νομίζω. Παρακαλώ. Καλό χειμώνα, Μάρια, μας έλεγες ότι δεν θες. Το καλό χειμώνα, ρε εσύ, Ρωμανίστα, θα με τρελάνεις. Ότι δεν θες να κάψεις θέματα από διακοπές σου όταν ήρθες. Αλλά ακόμα περιμένουμε. Ρωμανίστα και καλό χειμώνα ξανά, μανά, μας τρελάνεις. Από εβδομάδα. Γιατί όντως και αυτή η εβδομάδα λείπει πάρα πολύς κόσμος. Ούτε την άλλη με τα κάψεις.
Και την άλλη θα λείπει. Αρχίζει 3 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα. Ναι. Εκεί πρέπει να τα αρχίσει. Τα... Κανονικά εκεί, ναι. Όχι, εννοεί, ξέρεις τι. Πολλά καλοκαιρινά θέματα. Πολλά καλοκαιρινά. Ναι. Νομίζω, ας πούμε, ίδιο Ζαγόρας έκανε αναφορά σε κάτι προψέ. Mm. Δεν θέλω να το κάψουμε τώρα. Mm. Δεν θέλω. Mm. Έτσι. Έχουμε αλλαγή στη θέση του ηχολήπτη. Σωτήρης Καράκης φεύγει και ήρθε η νισταγμένη και κουρασμένη Αναστασία. Όσοι μας ακούτε και χθες ξενυχτήσατε και γίνατε ντύρλα στη Νέα Μαδίτο, στο πανηγύρι της Νέας Μαδίτου, επικοινωνήστε με την εκπομπή. Με τον Αριανό DJ. Έγινε χαμός, λέει η Αναστασία. Έγινε πραγματικά χαμός. Πολλοί κόσμος από όλα τα χωριά, λέει, σε εμάς μαζεύονται. Και δεν παίξαμε το Μελαχρενάκι. Ναι. Επίτηδες. Ναι. Που μπράβο. Είναι, λέει, το χωριό. Δεν είναι χωριό, είναι Κωμόπολη, λέει η Μάριε. Έχω να πάω η Νέα Μαδίτος. Μαδίτο. Μια φορά είχα περάσει. Τι Κωμόπολη, καλέ είναι. Κωμόπολη, λέει. Πόσους κατοίκους έχει. Τι. Θα ψάξει να βρει πόσους κατοίκους έχει το χωριό που μένει. Δεν έχει μία 3.000. Άρα ο Βαθύλακος τι είναι, με 2.500. Ο Άγιος Αθανάσιος με 10 τι είναι. Κωμόπολη. Τα Κουφάλια με 30 τι είναι. Δε φίλε. Πόσοι. Με 1.621. Είναι αμάδητος. Με 1.621 δηλωμένους. Έτσι, άρα οι μισοί μπορεί να έχουν πεθάνει αυτή τη στιγμή. Θα σου πω. Για δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Είναι χωριό. Τι χωριό, ρε φίλε. Αν ήτανε. Ούτε γειτονιά δεν λέγεται. Ναι, επειδή. Ναι. 200.000 έχει η Τούμπα. Ναι. Αν ήτανε από το στον ομό Κιλκής, ας πούμε, ήτανε Κωμόπολη. Για Ελλάδα. Αμάδητος που είναι. Ναι, αμάδητος. Α, προς τα εκεί, ναι. Ρεντίνα Σταυρό. Νέα Πολωνία. Έτσι τα λουτρά. Έχετε θάλασσα. Τα λουτρά από εκεί. Έχετε. Και. Κάνετε μπάνιο και. Το επίνιο είναι ο Σταυρός. Στο Σταυρό το ξέρουμε ότι έχει θάλασσα. Εκεί πηγαίνουν όλοι, μωρέ. Στον κυτρινό μαύρο Σταυρό. Που είναι όλοι και κάνουν και σκηνάκια στη Ρεντίνα, οι ειδικές δυνάμεις δεν κάνουν. Ναι. Και τους πηγαίνουν μετά και κάτι τέτοια, ναι. Στη Ρεντίνα που είχε, με που το είπες, αν θυμάσαι, είχαν σκοτωθεί 5 παλικάρια. Ο ένας ήταν συμμαχτής του αδερφού μου. Ο Βαλάντης που μιλούσε πριν. Α, ναι. Ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης. Πολύ καλό παιδί. Αλλά... Στα παιδιά, ναι, κάτι πάει να μου πει. Καμιά δεκαετία έχει γίνει. Κάτι πάει να μου πει. Κάτι πάει να μου πει. 5 που ήταν μέσα σε τζιπ, στο τζιπ. Μπράβο, ρε. Που είχε ανατραπεί, ναι, κάτι, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, 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 ο ένας ήταν, ναι, εκεί. Ο, ναι, Βαλάντης που ήταν απέναντι σπίτια εκεί στην Τούμπα, μεγαλώσαν μαζί. Παλικαράκι. Εξαιρετικό παιδί. Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Ζιζού, πιο δυνατά, παλικάρι. Ο οπαδός της ομάδας με 7 παίχτες. Πιο δυνατά. Να είναι καλά. 24 Αυγούστου, 7 παίχτες. Πες μου ένα. Πες ασλαμά ένα μεγάλο μπάσκετ, ευχαριστώ. Ούτε μπάσκετ δεν παίζεις. Πες ασλαμά ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζεις τον Ασηλέα Χαραλαμπίδη και ψωνίζεις ξηρούς καρπούς από εκεί κάθε Χριστούγεννα. Και πάλι θα σε βοηθήσει ο Ασηλέας. Χίλια ευχαριστώ, ναι, που ψωνίζεις κάθε Χριστούγεννα ξηρούς καρπούς. Και όχι μόνο Χριστούγεννα, και σε άλλες περιόδους. Στραγάλια. Α, μπράβο. Στραγάλια παίρνεις. Ασηλέας είναι ψυχάρα. Ο Ασηλέας είναι και ψυχάρα και απίστευτα προϊόντα. Τρελά δεν προϊόντα. Ναι. Καλτίδη, να τα ακούει και ο άλλος ο... που πήρε πιο μπροστά τηλέφωνο, ο δικός σας. Ναι. Η ομάδα με τους 7 παίχτες που θα κάνει πάρτι στη Β' Εθνική, πάρτι και λεφτά. Τι πάρτι, ρε φίλε, εδώ Ηρακλή. Όπως θα έκανε και πέρσι. Άκου λίγο. Πήρε αδειοδότηση, δεν πήγε στο δεύτερο βάθμιο. Α, εδώ χειροκροτώ. Ποια αδειοδότηση. Μην αρχίσεις τώρα τα δεισενομικά. Πότε την πήρες την αδειοδότηση. Και πότε απορριφθήκαμε. Ποια αδειοδότηση πήρες, αφού δεν έχουν εξεταστεί οι φάκελοι της Β' Εθνικής. Το πρωτοβάθμιο πήρατε τον Μπούλο οι 5. Κατεμέ, αρετή κατεμέ. Περίμενε λίγο γιατί είσαι άσχετος. Άκουσε με λίγο. Άσχεσέ με λίγο γιατί είσαι άσχετος. Άσχετε. Άκου λίγο, άσχετε. Άκου λίγο. Χαμήλωσε τον να μιλήσει ο κύριος δημοσιογράφος. Χαμήλωσε τον. Επειδή λέτε μπούρδες δεξιά και αριστερά. Όταν μιλάτε μαζί μου δεν θα λέτε μπούρδες. Στην Επιτροπή περίμενε λίγο μπούρδα. Περίμενε. Μπούρδα. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άσχετε. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Είναι... Περίμενε ρε μπούρδα. Περίμενε. Γιατί ακούς μπούρδες και τις αναπαράγεται. Στο ραδιόφωνο μιλάς τώρα. Περίμενε. Ακούστε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μία. Δεν έχει πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Αύριο, περίμενε κύριε Μπούρδα, περίμενε. Αύριο που θα εξεταστεί ο φάκελος του Άρη. Περίμενε βρε Μπούρδα. Κλείσε τον Μπούρδα. Άνοιξε τον, άνοιξε τον, να μην ακούγεται ο Μπούρδας.
Αύριο θα εξεταστεί ο φάκελος του Άρη και θα δούμε αν έχει πρόβλημα ή δεν έχει πρόβλημα. Θα βγει μια ανακοίνωση από την Επιτροπή Επαγγελματικότητας που είναι μία. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έχει μόνο η ΕΠΟ. Μπούρδα. Που ακούτε μια βλακεία και την αναπαράγετε μετά. Και τη λέτε εδώ στο επειδή κύπερο. Συμφέρει. Και οι ομάδες της Football League, βρε μπούρδα που πήρες άδεια, ακόμα δεν πήγαν να πάρουν. Περίμενε μπούρδα. Ωραία, τώρα να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Παρακαλώ. Πατέρας είναι μια ενός κοριτσιού, είναι ο άνθρωπος, να σεβαστώ. Πολύ. Πες ρε μπούρδα. Όταν θα έρθω κάτω και θα με ρωτήσουν τι είναι αυτό που έχετε στη σακούλα ή κάτω από την αμασχάλη, θα έχω και ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί είμαι σίγουρος δεν θα έχει τίποτα εκεί πάνω ή θα τα έχετε πιει πιο μπροστά. Καταρχήν, τι να έρθεις να κάνεις πάνω, Super League παίζω, στο Καφτατζόγλου θα πας φέτος. Αν πας. Αν έχεις ομάδα να πας. Λοιπόν, αν! Μπαίνοντας αριστερά, τη δερμάτινη την καρέκλα θέλω να την κρατήσεις για μένα 7η αγωνιστή. Γιατί? Θέλω μόνο τα πιπελίκια να έχεις εσύ εκεί πέρα. Ουισκάκι θα φέρω εγώ. Αυτά με τα ουίσκια τα δικά σου. Σαν την άλλη φορά. Αυτά με τα ουίσκια. Που ήρθες και ήρθες 5 κούτρα ουίσκια που τα πλήρωσε ο Σαμολαδάς. Ε! Αμπράβο. Τι αμπράβο. Ο Σαμολαδάς πλήρωνε πάλι την άλλη φορά. Εσύ τι έκανες. Σήμερα το πρωί μου είπε να σου δώσω την καλημέρα και την αγάπη. Α, και βγήκες και είπες τις μπούρδες. Πήραμε καφέ πρωί. Ωραία Ζιζού παλικάρι, έγινε ψυχούλα μου. Καλημέρα, κλείσε φιλιά. Είσαι τυχερός που δεν σε λέω κόλο μπούρδα. Έτσι. Λοιπόν, πάει, πάει, να σε καλά. Κλαίω με τσάλτ. Πρόσεξε όμως, βλέπεις. Στο πρωτοβάθμιο κοπήκατε. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο δευτεροβάθμιο, είναι μία. Εντάξει, τώρα ακούω το κόσμο, δεν μπορεί να, εντάξει. Κλαίω με τσάλτ, λέει ο Παπαδόπουλας. Όλη τη χρονιά θα κλαις. Είναι γνωστή η νομική αδυναμία του Παπαδόπουλα στον. Μα δεν είναι θέμα νομικό, ρε φίλε. Αύριο θα εξεταστεί ο φάκελος του Άρη. Υπάρχει πρόβλημα να μην πάρει άδεια, άμα έχει πρόβλημα. Ναι. Ναι. Αλλά άσε να εξεταστεί ο φάκελος αύριο και να δούμε. Ωραία. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, το όνομά σου και ομάδα υποστηρίζεις. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη πάω. Ο Στέφανος, Ποιο Στέφανος, Μ' αρέσει το γρήγορο. Ο Στέφανος, Όχι, είσαι σίγουρος. Ανδρέας. Τον πάω πάρα πολύ αυτόν. Ανδρέας, Ανδρέας, ναι. Γεια σου, ρε Ανδρέα, Στέφανος. Από Θεσσαλονίκη. Ο Στέφανος, ο σίγουρος. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Για στοίχημα, οτιδήποτε, λοιπόν. Από Θεσσαλονίκη, από ποια περιοχή? Πηλαία. Πηλαία, λοιπόν, ο 402 έθεσε μια απορία, μπορείς να βοηθήσεις. Ποτέ δεν κατάλαβα, λέει, πως όλα τα ραδιόφωνα δίνουν αναδεκάδες τα εισιτήρια τούμπα, ενώ ο δικέφαλος έχει τέτοιο λαό. Ρε, λες να μην έχει και τόσα πολλά διαρκείας. Αυτά που δίνουν είναι προσκλήσεις για την 8, νομίζω. Έχουν, δεσμεύονται κάποια εισιτήρια. Το θέμα σου λέει δίνουν όλοι κατά δεκάδες. Από εταιρείες, τι όλοι μου, όλοι. Τι αυτές όλη μέρα, είναι 4 ραδιόφωνα, 5, πόσα δίνουν? Ναι, 3-4 εκπομπές. 50 θα είναι, πόσα θα είναι? 4, πάντα να είναι 200. Πού νομίζω αυτό σου μπαίνει, σε κανένα θέατρο? 30 δίνουμε μόνο εμείς, ρε φίλε, σαν εκπομπή εμείς αυτές τις μέρες. 30. 200 εισιτήρια εγώ σου λέω σύνολο να δώσει, 200 προσκλήσεις. Καλά όλα κάνει και δίνει. Χορηγίες, ρε φίλε. Καλά κάνει και δίνει και πρέπει όλες οι ομάδες να δίνουν για να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο που δεν μπορεί να το αγοράσει. Εντάξει, αυτό είναι λαϊκός αθλητισμός. Καταρχήν θα έπρεπε να τα δίνουν τα εισιτήρια, θα έπρεπε να τα δίνουν. Τώρα με πήγες άλλο ήθελα να πάω. Τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε πάλι. Ούτως ή άλλως. Γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει και να γεμίσει γήπεδο. Αυτό σωστό. Σωστά. 5 με 7 στο όλα παωτάρι που έχω 8 χορηγούς, από τον ΠΑΟΚ τσέχω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, καλό, αυτό είναι ο λαϊκός αθλητισμός, ρε φίλε. Πώς δίνουν, το ΟΑΕΔ πώς δίνει για το θέατρο προσκλήσεις, ας πούμε? Πώς δίνει? Σωστό. Έτσι δίνουν τα ραδιόφωνα. Καλά κάνουν και δίνουν στα ραδιόφωνα οι ομάδες. Μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα το άλλο που τρέψε, Ψαντρέα, πώς και σε πήγαμε αλλού. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που γίνεται στην πόλη με τον ΠΑΟΚ, εκτός ότι δεν έχει ξαναγίνει, είναι μια χρυσή ευκαιρία να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη πραγματικά, να γίνει μια μεγάλη διαφήμιση. Όχι μόνο τοπικά και σε διεθνές επίπεδο, έτσι, που γίνεται ήδη, γιατί παραμιλάει όντως όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, όποιος ξέρει να διαβάζει ειδήσεις στο διαδίκτυο. Αφού τώρα είδα βιντεάκι χθες στο Λονδίνο, πολλοί Άγγλοι παραμιλούσαν πάνω τη γέφυρα του και στον Τάμεση. Ναι. Αντρέα, σε ειρωνεύτηκε. Να ξέρεις. Όχι εμένα. Αντρέα, παραμιλάει. Σε ειρωνεύτηκε, Αντρέα. Παραμιλάει, ναι, ρε φίλε. Γιατί δεν πειράζει, με ειρωνεύτηκε. Δεν σε ειρωνεύτηκε. Δεν θα τα αποδώσω. Τι έγινε, να καταλάβω. Τι έχει κάνει, τι έγινε. Μ' αρέσει το χιούμορ. Αλλά πρόσεξε να δεις τι εννοώ. Όταν βλέπεις ότι από τα βάθη της Ασίας
μέχρι τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, τα sites γράφουν για τις ανατροπές και, και την τρέλα του που δείχνει ο ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρό. Όποιος θέλει να διαβάσει, σου λέω, ειδήσεις, να μπει και να διαβάσει. Έτσι, σοβαρά αθλητικά, σε όλες τις μεγάλες τεράστιες χώρες. Ωραία. Τι έκανε το ESPN, ας πούμε, αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ, τι δεν πήρα χαμπάρι, τι δεν κατάλαβα. Μπορώ να σας αποδείξω τι λέω. Άρα να σου πω κάτι, όταν λοιπόν ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που κερδίσει μέχρι στην Ισπανία, πόσο παραμίλησε η Ευρώπη? Δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε. Πότε, το 2011? Το 2011 δεν υπήρχε διαδίκτυο. Δεν ήταν διαδεδομένο. Σε τέτοιο βαθμό. Καταλαβαίνεις. Σε λατρεύω, Αντρέα, λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Είναι, με λατρεύει, ναι. να το ψάξει λίγο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω βασικά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ήθελα να κλείσω. Λοιπόν, και τι να ακουστεί η πόλη, τι που το πας, να καταλάβω τι. Εντάξει, που το πάω τώρα, κοντά στον και γνώσιμο. Για την πόλη, τι να ακουστεί. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, έλα να ξυπνάμε λίγο, παιδί μου. Εντάξει, καταλάβες. Είναι λίγο τέτοιο, όταν βλέπεις ένα 30.000 κόσμο μέσα και έχουν πανό, η Μακεδονία είναι ελληνική. Ναι. Μικρό το έχεις αυτό. Καλά, και στον Πειραιά σηκώσανε. Ποια μεγάλη διαδήλωση. Και οι Ολυμπιακοί σηκώσαν τέτοιο πανό. Και οι Ολυμπιακοί, όλοι. Και για φαντάσου, ανά πάσα και στιγμή να έχει αυτή η ομάδα τέτοια δύναμη να περνάει τα μηνύματα της όπως έκαναν οι άλλοι στην Κύπρο, ας πούμε. Για την Κύπρο, ας πούμε, κλπ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό πράγμα. Περνάει μηνύματα. Πέραν των όλων καλών, έχει και αυτό. Και εγώ μένω εκεί. Να συλληφθούν αυτοί οι τρομοκράτες που γυρνάνε στην Ευρώπη και τρομοκρατούν τις άλλες ομάδες. Νομίζω ο Πέλκα, ο Πασχαλάκης, όλοι αυτοί να συλληφθούν. Μπορεί να βγάλει η Ιντερπόλ ένταλμα την Τετάρτη, μπορεί να βγάλει ένταλμα η Ιντερπόλ. Αυτό είναι αποκαλυπτική πληροφόρηση. Έτσι, σας τη λέω μέσα από το αστυνομικό μέγαρο. Ενδέχεται η Ιντερπόλ να βγάλει. Έτσι, ακριβώς. Δέχεται η Ιντερπόλ να βγάλει κλίση να τους μαζέψουν όλους αυτούς τους τρομοκράτες που τρομοκρατούν την Ευρώπη. Θέλω ξαναρωτήσει, Αντρέα, έχεις ρίζες στη Νότια Ελλάδα? Όχι. Όχι. Όχι, φίλε, καμία ρίζα. Θυμίζεις πάρα πολύ η εκφορά του λόγου σου, ας πούμε. Έκανα 10 χρόνια εκεί, ρε φίλε. Άντε, πες μου το έτσι, άντε, εντάξει. Έκανα 10 χρόνια εκεί και μάλιστα. Σε ποιο μέρος? Και μάλιστα έκανα στο βαθύ Πασόκ. Στο Ρέντι, ρε φίλε. Α, στο Ρέντι ήσουν. Δηλαδή. Πες μου έτσι, γιατί η εκφορά του λόγου... Από ολυμπιακούς τα άκουσα αυτά που λες, ένα. Κορυδαλό και λοιπά, στον Αμνίκια Κορυδαλό, άσε τα έχω... Για μια χαρά ήσουν. Ωραία, ωραία, Αντρέα, έγινε. Την υγειά μας, γεια, την υγειά μας. Παραμιλάει η Ευρώπη. Παραμιλάνε όλοι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ προκρίθηκε, μεταφράζω. Θα περάσουμε και την Μπενφίκα. Άρηθες! Για τον Άρη λένε! Κενά, κενά! Γκόμενα, γκόμενα! Πάρ' την τώρα αν δεν θες, έτσι είπε. Ο Γάλλος ο χθεσινός. Ο Πάρτον, δώσ' τον, πώς έλεγες. Στο πειρά. Αυτός. Στο πειρά. Στο πειρά. Γάλλος. Η Ζουζού. Του. Αυτή η Ραμόνα Βλαντή. Τι είναι, πρέπει να την ξέρω, τι είναι αυτή. Η Ραμόνα Βλαντή είναι. Τι είναι. Η ξαδέρφη κάνει σπλάς. Κάτσε, τι είναι. Κέρδισε το My Style Rocks η Ραμόνα Βλαντή. Άρα κέρδισε την Ιωάννα Τούνη. Δεν τη θέλουμε τη Βλαντή. Θέλουμε την Ιωάννα. Μάλιστα. Που διατέλεσε promo girl του Λίμπερο. Δεν τη Ραμόνα. Στη Sport Expo. Α, ναι. Τι άλλο θες. Μάλιστα. Άντε, κλείσε, έχουμε εκπομπή. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάω 24. Του ακροατέ, θα βγάλουμε νικητέ, θα βγάλε. Λοιπόν, νικητέ, είπαμε. Α. Για τα γυαλιά από το quiz τα καμπαντζώνουν ο Γιώργος Κυριακού και ο Αντώνης. Ο Μπαλτζόπουλος. Τα γυαλιά χωρίς διαγωνισμό, ναι. Τα καβατζώνουν οι. Σήκωσε λίγο τη μουσικούλα. Σήκωσε Αναστασία το. Η Ελευθερία η Κουφοπούλου και ο Ηλίας ο Στογιάνος. Επαναλαμβάνω. Κάθε μέρα μας στέλνει φίλε φωτογραφίες στην παραλία, ρε φίλε. Ρε Γιώργο. Πού είναι αυτό. Τι μας στέλνεις όλο φωτογραφίες. Ηλίας Στογιάνος. Μανδράκι λέει λιμάνι Ξέρξη. Μπήκε ο Ξέρξης από εκεί. Στο Μανδράκι. Έτσι λέω. Μανδρακί. Λοιπόν, Ηλία Στογιάνος και Ελευθερία Κουφοπούλου. Προσέξτε λίγο τώρα, Χρυσανθέ. Ναι. Εισιτήρια ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είναι 12.
να βγάλουμε δύο έξω, τι να κάνουμε. Όχι, δώστα, λιγάκι, όσοι στείλατε πήρατε. Για δες λιγάκι. Δώστα και τα 12. Είναι κρίμα. Δηλαδή κερδίζει, ας πούμε. Ξαναλέω, δώστα και τα 12. Ναι. Και τα 12. Λοιπόν, και οι 12 κερδίζετε. Ναι, που στείλατε. Για να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον Δικέφαλο του Βορρά. Να. Και οι 12 κερδίζετε. Στείλατε 12 άτομα για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως και οι 12. Καταρχήν είναι φίλοι του Αστέρα αυτοί που στείλανε. Ορίστε. Δεν ξέρω τι πες. Μιλάτε και καθίστε. Συγκλονιστική δήλωση, η Ραμόνα Βλαντή. Ναι. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που ντύνεται η Κατερίνα Σπυροπούλου. Μόνο δεν είναι Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, συγγνώμη. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αυτή που είχε πάει στο Survivor, αυτή είναι. Ναι. Που τα είχε, είχε δεσμό με τον, με τον Κοντομινά. Ναι. Δεσμό τι, με τον Κοντομινά. Τι έρωτας κι αυτός. Κοντομινά, Κοντομινά, φέρε μας κι άλλο παικταρά. Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε. Ευτυχώς ήμουν φαντάρος. Τι ωραίες εποχές. Αδέρφια, πρέπει είναι να για τον μόνο που δεν έχω φάει χρέωμα. Mm. Γιατί ήμουν στο στρατό. Αύριο 10 η ώρα θα είμαστε εδώ με το καλό, πρώτα Θεός. Παπαδόπουλος θα έρθει ή μόνο θα σκαγγελάει. Αν θέλει να έρθει, ας έρθει. Δεν πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να πάμε Παπαδόπουλο. Μια είναι, η πρεμιέρα, είναι η πρεμιέρα. Βέβαια. Το βράδυ Ολυμπιακός Μπέρνλι, ώρα 9. Έτσι, η ναι. ταξιαρχία του Πέδρο Μαρτίνς κόντρα στην ταξιαρχία του Σον Ντάις, του Αγέλαστου. Ευχαριστούμε το Διαμαντή Catering, τον Mr. Gold, τον Injection Service και τον Γιαβορίδη, τον Σπύρο, για την παρουσία του χορηγικά στους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού. Έτσι, αυτό να λέγεται, ναι. Και φεύγουμε. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Σταύρο, κόλκα θα έχω σήμερα. Κόλκα έχω, δεν έχω, κόλκα έχω σήμερα. Ο Κόλκας θα μπει και δεν θα τον γνωρίσω. Γιατί? Έχω να τον δω καθαρά δύο μήνες. Εγώ τον βλέπω στο Facebook. Καθαρά δύο μήνες. Καθαρά δύο μήνες. Έτσι πρέπει, ρε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας μέχρι πριν από περίπου 20 λεπτά. Ευχαριστούμε και Αναστασία που ήταν μαζί μας το τελευταίο 20 λεπτό. Καταβεβλημένη, κουρασμένη από το χθεσινό πανηγύρι στη Νέα Μάδητο. Καλό καλοκαίρι, τι Καλιφόρνια, τι καλή κράτεια.